Κυριακή 15 Δεκεμβρίου και πνέει τα ολίσθια, κυρίες και κύριοι, το 2019. Ένα συνταρακτικό, ένα εκπληκτικό, ένα συγκλονιστικό έτος που θα μείνει ανεξίτηλο στις μνήμες της κοινωνίας για την εκπληκτική αίτητη πορεία μιας ομάδος της Μακεδονίας, μιας ομάδος της πόλης μας. Χαιρετίζω τις προσπάθειες που γίνανε. Χαιρετίζω και εγώ και ο Χρήστος Γιωβάνογλου που επιμελείται των θεμάτων αυτής της εκπομπής, που ο Άοκνος προσπαθεί και βρίσκει πάντα λύσεις ώστε να τροφοδοτεί την επικαιρότητα με τον δικό του τρόπο, έναν τρόπο που, κυρίες και κύριοι, πραγματικά συγκλονίζει τους τελευταίους μήνες. Τα Ερτζιανά της πόλης μας. Χριστάρα, καλημέρα, παιδί μου. Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου γλυκό πυκνούρι γίνεσαι και 17 φορές τι κάμεις. Δόξα τω Θεώ. Θεώ, πιστεύεις, είσαι χριστιανός, πιστεύεις στο Θεούλη. Μάλιστα. Στο Θεό, τον μπαμπά του Χριστού ή στον Χριστό. Στην Αγία Τριάδα. Αγία Τριάδα, ποια είναι αυτή. Πες μου, βάλε μου και εμένα μέσα, θα βγει και ο κύριος Βασίλης μετά, θα μας διορθώσει αν θα κάνουμε κανένα λάθος. Θεός Χριστός και Άγιο Πνεύμα. Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Πατήριος, ναι. Ο μπαμπάς, ποιος είναι ο μπαμπάς. Ο Θεός. Ο Θεός. Α, δηλαδή το κουμάντο είναι ο μπαμπάς. Μπαμπάς. Οι άλλοι δύο τι είναι. Εντάξει, ο Χριστός είναι ο Χριστός. Ομοούσιο. Τι λέει. Ομοούσιο. Που σημαίνει. Όμοιος και ίσος. Ναι, εννοείται. Αφού... του πατρί. Και το πνεύμα το Άγιον, το Κύριε, το ζωοποιών, του πατρός εκπορευόμενο. Εκπορεύεται από τον πατρί, από τον μπαμπά. Το συν πατήρ και υιό. Το συν, το λαλίσα δια των προφητών. Λίγο μυστήρια τα βλέπω. Τρία κομμάτια έχουμε ή ένα, ρε φίλε. Αυτό το Άγιο Πνεύμα ποιο είναι. Δηλαδή πως μπαίνει ανάμεσά τους το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, δεν είναι το Περιστέρι αυτό. Έτσι είναι προσωποποιημένο από το Περιστέρι. Λέει, διότι λέει το τροπάριο, θα το ακούσουμε τώρα. Εν Ιορδάνη βαφτιζομένο σου, Κύριε, εις της Τριάδος σε φανερώδη προσκύνησε. Αυτός είναι ένας σκέτος παπάς. Του γάρ γεννήτερος η φωνή κοίταξε, δεν φανερώθη ο Χριστός, γιατί ήταν φανερωμένος, τον βλέπανε. Ναι. Δεν ήταν κρυμμένος κάπου και να βγει να πει τζά, ήρθα να βαφτιστώ. Στη βάπτιση φανερώθηκε όλη η γιατριάδα. Δεν φανερώθηκε, ρε φίλε. Φανερώθηκε. Παπάς, πες μου πώς είναι. Ο Χριστός ο οποίος βαφτίστηκε. Αυτό το ξέραμε. Πολύ ωραία. Μεγάλωσε, τον κυνηγούσε ο Ηρώδης, πήγανε, κρυφτήκανε. Μισό, ρε φίλε. Δεν θέλω να βιάζεσαι. Πήγε, κρύφτηκε εκεί πέρα στην Αίγυπτο, γύρισε πίσω, έγινε ξυλοκόπος. Πήγε στο. Δίδαξε τους Φαρισαίους στην Αγία Σοφία. Όχι, ρε. Που είσαι τον Άουτ Σολομώντα. Εντάξει, εντάξει. Και αυτό και αυτή η δικιά μας δεν ήταν λίγη. Όταν πήγε ο Ιουστινιανός, είπε Νενίκη Κάζε Σολομέ. Δηλαδή σε έκανα πιο καλό από σένα. Ναι. Άρα, πάση περιπτώσει. Πάμε εκεί πέρα. Ο Χριστός, τον ξέραμε. Ναι, ναι. Οι άλλοι δύο που φανερώθησαν. Ο Θεός, ο οποίος μίλησε. Τώρα αρχίζει. Η φωνή προς εμαρτύρησε. Δηλαδή άμα ήταν ένας ξυγίνος και βάλει ένα μεγάφωνο κάπου, τους είχε φάει όλους. Πάμε στο άλλο. Και το πνεύμα εν είδη Περιστερά. Σαν Περιστέρι είδες. Πως πήγε το Περιστέρι στον Καρατζαφέρι. Πα-πα-πα-πα-πα. Και όλοι που φάγανε παπά το βγάλανε, να πούμε. Πρωθυπουργό το. Αυτό το θυμάμαι. Ποιο. Που λέτε. Του Καρατζαφέρι. Ναι. Ή το... όχι, με το Περιστέρι. Ήτανε στο Αγιάνιο εκεί, το που ρίχνουν το Σταυρό. Πότε είναι, σεξι. Ναι, ο αγιάζουν τα νερά. Ναι, ναι, ναι. Στο Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα. Πετάει ο Πατριάρχης στο Σταυρό και πέφτουν, να πούμε, εκεί πέρα.
κάτι προσκυνητές εδώ από τη Έλληνες, κάτι Ρώσοι, κάτι αυτοί, κάτι ντόπιοι που έχουν μείνει, κάτι Τούρκοι που οι μισοί Τούρκοι είναι χριστιανοί. Ναι ρε φίλε, χριστιανοί είναι οι άνθρωποι, κάτω στις αυτές τους. Πήγανε μετά 500 χρόνια και ανοίξαν τον τάφο του Μωάμεθ του Β' του Πορθητή. Ναι. Ο οποίος είναι εκεί. Και μόλις τον ανοίξαν τον κλείσαν με τη μία. Γιατί? Και απαγορέψαν και έχει στρατόπεδο. Ε, γιατί γεμάτους σταυρούς μέσα. Χριστιανός ήταν. Κρυφοχριστιανός. Η μάνα του, όχι η μάνα του, η Μάρα Μπράγκοβιτς. Τι θες? Λίγο το μικρόφωνο κατεβάστε. Άμα το κατεβάσω, φεύγει, κολλάει κάτω. Άμα το ανεβάσω. Ανεβάστε την καρέκλα τότε. Για να είμαστε σωστοί. Την έχω κάρια ψηλά. Καλά. Γιατί τη θέλω ψηλά την καρέκλα. Το βρήκαμε. Εντάξει, ναι, ναι. Η μάνα του, η Μάρα, η Μπράγκοβιτς. Καμία σχέση με το σέντερφορ του Άρη. Μην την μπερδεύεις και παίρνεις αυτό το ύφος. Ξεπλάγει. Μπράγκοβιτς λεγόταν η γυναικούλα. Ήτανε από Έλληνες γονείς. Μιλούσε στα ελληνικά, χριστιανοί. Ναι. Τρίτη γυναίκα του Σουλτάνου. Τη σεβάστηκε ο Σουλτάνος. Έτσι γράφουν τουλάχιστον τα βιβλία. Δεν πήγε μαζί της. Και από τα παιδιά που είχε ο Σουλτάνος είχε αδυναμία το Μωάμεθ. Που ήταν μητριά του, δεν ήταν μάνα του. Μάνα του. Η μάνα του δεν τον έκανε κέφι. Και μεγάλωσε στα χέρια της Μάρας, η οποία τον δίδαξε την αγάπη για την Ελλάδα. Γι' αυτό πήρε και την Κωνσταντινούπολη για να μας φτιάξει. Μας έφτιαξε. Έφτιαξε μια μεγάλη Ελλάδα ο Μωάμεθ. Ο Πορθητής. Άσε τι λέει ο κ. Βασίλης. Ο Κυρκός σας δεν έχει ιδέα. Άστονα. Πασχάλης είναι στα θέματά του. Μου πήρε 3 τηλέφωνα χθες. Να με απειλεί. Ποιον απειλείς ρε Πασχάλη? Θα τα πούμε σε λίγο. Πού είμαστε ρε φίλε? Το χάσαμε. Η Μπράγκο. Ναι, οι μισοί Τούρκοι είναι χριστιανοί και Έλληνες. Ελλάδα ήταν εκεί. Πού πήγαν οι Έλληνες? Α, φύγαν και 2-3 εκατομμύρια. Τα άλλα 50, 40. Παντού, άμα δεις τι γίνεται στις γιορτές Αγιώργη που πάνε και κραμάτα μαντήλια, όλοι οι Τούρκοι εκεί πέρα, κλωστές αυτές, ξέρω εγώ. Είναι πάλι. Λοιπόν, οπότε εγώ για να καθαρίζω την πουγάδα είμαι με Χριστό. Μάλιστα. Τον μπαμπά του δεν τον πάω. Πιο καλός είναι αυτός. Γλύκας είναι ο Χριστός. Ψυχούλα. Μόνο για αγάπη μίλησε, ποτέ για τίποτα άλλο. Έως και το παρατράβηξε εκεί. Άμα σε δώσω λέει μια μπάτσα από τη μια μεριά, γυρνά και από την άλλη. Όχι ρε φίλε, τουλάχιστον κρύψου. Ο ορισμός της αγάπης ήταν αυτό. Ναι, αλλά σαν πολύ δεν είναι ρε Χριστούλη μου. Πού να καταλάβει τώρα ο Πασχάλης. Σου δώσει μια, του γυρίσει και την άλλη, πάρε κουφάλα θα σε πει. Και απ' την άλλη θες και τρίτη. Ο Κυρκός θα σε βάλει κάτω και θα σε πατάει. Ο κ. Βασίλης, ο οποίος είναι ο πιο μεγάλος αντιπαοξής που έχω γνωρίσει, αλλά βρίσκει έναν τρόπο και κρύβεται, και οι τρεις τους ξέρεις είναι διαφορετικοί. Ναι. Ο ένας είναι, δηλαδή άμα θα πλακώσουν έναν, αυτόν θα πλακώσουν. Που εντάξει, είμαστε κατά της βίας, την καταδικάζουμε. Εννοείται. Άμα πεις να πλακώστε έναν τώρα, θα πλακώσουν τον Πασχάλη. Με τη μία. Ο Κυρκώστας είναι, μου λέω, 8 θα τη βγάλει. Θα αρχίσει να μιλάει για τον Πιερικό, θα σε πάει στο Φρανκ Σινάτρα, θα σε γυρίσει στον κομμουνίστο Σιμεωρητοπόλεμο, όπως αρέσκεται να λέει. Ο κ. Βασίλης σου τραβήξει ένα δεολογίδιο, να πούμε τελείωσε. Γονάτσες, τι άγιος άνθρωπος είναι αυτός. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αντιπαοξής που έχω γνωρίσει, διότι γλυκύτατος στην έκφραση. Ποιος ήταν ένας γλυκύτατος? Το τηγλόταν χρυσορίμονη. Πάντες σε αυτόν εραστές συνελθόντες ύμνη τιμήσομεν. Οι τρεις μεγίστοι φωστήρες της τρισιλίου θεότητος. Ποιοι ήταν? Στην οικουμένη ακδίσας δογμάτων θείων πυρσεύσαντες. Τους μελιρίους ποταμούς της Κεζίας. Χρήστο Γιωβάνογλου. Δημήτριος Ωμέγας.
Ο Μέγας ο Βασίλειος. Βασίλειος, εντάξει. Βασίλειος ο Μέγας. Τι είπα, Δημήτριο. Πήγα να τιμήσω λίγο το δικό μας, ρε φίλε. Βασίλειος ο Μέγας. Και ο Ιωάννης Γρηγόρη. Όχι. Βασίλειος ο Μέγας. Οι τρεις ιεράρχες. Ναι. Ο δεύτερος ποιος ήταν? Ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης, ο Χρυσόστομος. Όχι, ήταν Χρυσόστομος. Δεν ήταν. Γρηγόριος ο Θεολόγος. Γρηγόριος ο Θεολόγος. Βασίλειος ο Μέγας και Ιωάννης Χρυσόστομος, το τηγλόταν χρυσορήμονη. Δηλαδή μιλούσε και έβγαζε χρυσάφι το στόμα. Τέτοιος είναι ο κύριε Βασίλης. Ο οποίος όμως, επειδή σκορπίζει χρυσάφι όταν μιλάει, εκεί πάνω να πούμε σου ρίχνει και μια τσουκνίδα και μπερδεμένη μέσα στο χρυσό, όπως είναι, τη δεν την παίρνεις χαμπάρι, και πάει να πιάσει το χρυσό και γεμίζει το χέρι σου αγκάθια. Πολύ μεγάλος αντιπαόξης που βρίσκει τρόπους μέσα την τρομερή αφράδια και γνώσεις που έχει. Ξέρει λίγα περισσότερα πράγματα από τον Κυρκώστα. Ο Κυρκώστας είναι εντελώς. Λοιπόν, αυτή τον έχετε αγάπη τον Κυρκώστα όμως. Το λατρεύω. Ναι. Το λατρεύω. Εχθές μιλούσαμε μια μισή ώρα, δύο το βράδυ. Προσπαθούσε να με εξηγήσει πώς η Άκη θα πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι. Ποιόνα με αυτόν που ήρθε, με αυτόν που ήρθε με το ριγέ σακάκι για την. Και τα γυαλιά μου, οι οποίες τα διαφανές. Ποιος είναι αυτός, παιδί μου? Τον Καρέρα αυτό, να. Πόρσε Καρέρα είναι, είχα κάτι γυαλιά τέτοια. Τι είναι, η Αλλοπόλης αυτός? Ναι, αλλά σας κέρδισε. Ποιους? Και η δεύτερη σας την ομάδα, αυτή που αγόρασε ο Ιβάν. Δεν την αγόρασε. Με 10 παίκτες. Τι 10 παίκτες? Με 10 έπεσε ξανά. Ας μην τον απέβαλε. Έπρεπε να αποβάλει πιο μπροστά εκείνο που έπεσε. Πόπο απέναντι που πήγε να πάρει. Πάλι καλά, υπάρχει και το ΒΑΡ. Το Άγιο ΒΑΡ. Γελούσαμε όλοι μαζί στην καφετέρια όταν είδαμε το πέναλτι που πήγε να πάρει ο Χούλτ. Ναι, γελούσαμε και λέει δεν γίνεται να το δώσει αυτό. Πάλι καλά, εντάξει, πήρξε το ΒΑΡ εκεί. Ένα ΒΑΡ που θα στείλω και ένα μήνυμα σε ένα φίλο που πήρε χθες το κλείσιμο εκεί πέρα. Δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε γιατί πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Ο οποίος είπε τι έχετε πάθει με τον Ολυμπιακό. Ναι, κτλ. Που είναι η μόνη ομάδα, γιατί με όσους και να μιλήσεις, όλοι θα σου πούνε ότι καλώς υπάρχει το ΒΑΡ. Καλώς υπάρχει το ΒΑΡ. Τρία γκολ του ΠΑΟΚ προχθές και ένα πέναλτι. Εάν δεν υπήρχε το ΒΑΡ, δεν θα περνούσαν ένα-δύο από αυτά? Σίγουρα. Και όμως, δες τη διαφορά. Τη διαφορά υπεροχής, φίλε. Δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν και Ολυμπιακός, μπορεί και να μην ήταν. Δεν ήταν. Ένας απλός αντιπαοξής. Δεκτών. Αλλά υποστήριξε την ομάδα σου. Μην υποστηρίζεις το άθλιο κατεστημένο της Αθήνας. Εάν θα δεις την ομάδα σου, εάν δεν ανήκεις όπως ο κύριος Κώστας, ο οποίος είναι ντολμές Μακεδόνας και υποστηρίζει αθηναϊκή ομάδα, και μόλις πάει να τον πει σου λέγω με πιερικός, άσε ρε παπά, και εγώ είμαι ΠΑΟΔ. Παπά, που είσαι πιερικός? Και τι μου λέει χθες? Πες, λέει, τους φίλους σου τους Αριανούς, μου λέει χθες, μεταξύ σου τώρα όταν μιλάνε, λέει, βγάζουν ότι είναι μεγάλη ομάδα. Δες, λέει, τι πάθανε. Μας είχαν, λέει, ζαλίσει. Άκου τι λέει. Μας είχαν ζαλίσει, μου λέει, τον έρωτα που ήταν 5-6 εβδομάδες αίτητη. Αμέτσι, λέει, κάνεις 50 αγώνες αίτητη, ρε Άρη, μου λέει χθες ο Κυρκώστας. Του λέω θα βγεις να το πεις αυτό στον αέρα? Μου λέει κορόιδο είμαι. Του λέω γιατί ρε Κώστα, τι κορόιδο? Έχει μια δόση αληθείας. Έτσι είναι, όταν κοροϊδεύεις το αλλού το 50 και εσύ στον πέμπτο χάνεις και μέχρι τον πέμπτο κορδώνεσαι, είναι ένα μάθημα ζωής. Ότι αυτοί οι άνθρωποι κάτι έχουν να καταφέρει. Δεν σου είπαμε να τους χειροκροτήσεις, αλλά μην τους λιδωρείς. Βγες, λέω, αυτά τα ωραία που μου λες και πες τα αύριο. Όχι, λέει, γιατί θα πάρω, λέει, τους Αριανούς. Δηλαδή κάνει πολιτική από το
από το ραδιόφωνο. Του λέω θα βγω και θα τα πω. Μου λέει δεν θα το κάνεις αυτό, διότι μεταξύ μας συζητήσεις δεν πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω. Του λέω μιλάμε αθλητικά και όταν μιλάμε αθλητικά έχουμε δικαίωμα να λέμε ό,τι θέλουμε. Δεν μιλάμε τα οικογενειακά μας. Έτσι είναι. Που έχεις γράψει κομμάτια από την αμύθιτη περιουσία που έχεις και ποιον να ρίχνεις και ποιον τα δίνεις παραπάνω και στο ένα τα ανήψεις που έχει το όνομά σου θα γράψεις δυο σπίτια παραπάνω που μου τα λες εμένα, εγώ δεν τα λέω αυτά. Αλλά όταν μιλάμε για αθλητισμό θα μιλάμε. Βγήκες και μου το είπες εχθές ναι ή όχι. Τηλέφωνο δεν υπάρχει να πάρεις. Και βγήκε ο μυστήριος εχθές και λέει γιατί τέτοιο μένος με τον Ολυμπιακό. Δεν έχω μένος με τον Ολυμπιακό ρε φίλε. Έχω μένος με τον τρόπο που διοικείται. Με τον τρόπο που παίρνουν αποφάσεις. Ο Πασχάλης σου τις λέει. Όλα εμείς. Με τον τρόπο που βγαίνει ο πρόεδρος στην αρχή του πρωταθλήματος και λέει ό,τι και να γίνει εγώ θα το πάρω. Με τον τρόπο που πηγαίνουν οι καραπαπάδες και επηρεάζουν το διαιτητή που πάει να δει το ΒΑΡ και να αποδώσει δικαιοσύνη. Με τους εντεταλμένους ανθρώπους που έχεις να κάνεις πρακτικές του 50 και να την πέσεις στη σημερινή εποχή στην αποστολή του αντιπάλου απαγορεύοντας κάμερες, σφραγίζοντας πόρτες. Μπράβοι να φτύνουνε, να βρίζουνε και να προπυλακίζουνε πριν από τον αγώνα και μου λες και τι έγινε. Που άμα τα έκανε εδώ ο δικός σου ο πρόεδρος κύριε Χρήστο θα τον είχανε βάλει στο ράφι. Θα τον είχανε απελάσει από την Ελλάδα. Και τι δεν τον έχουν πει αυτό τον άνθρωπο. Τι ρωσοπόντιο. Τι κατάσκοπο. Ήρθε με ένα παπούτσι. Ήρθε δεν είχε πουκάμισο να αλλάξει. Δεν είχε πουκάμισο. Δεν είχε με το ίδιο σακάκι. Ναι. Φτωχομπινέ. Λαθρέμπορο. Ζουμπά. Δεν ξέρει ελληνικά. Κλέφτη. Τι δεν τον έχουν πει αυτόν τον άνθρωπο. Και από όλα αυτά. Και όχι μόνο. Αυτός ο άνθρωπος. Εκτός το ότι έφερε τη δικαιοσύνη θυσιάζοντας την ομάδα του και ξεκινώντας την άλλη χρονιά με μείον 5 βαθμούς. Έφερε το ΒΑΡ. Έφερε τους ξένους διαιτητές. Όλο αυτό για να επιφέρει δικαιοσύνη. Και όχι μόνο αυτό, δες τη διαφορά. Και το λέω σε εσάς, σε σένα ρε φίλε, που πήρες εχθές τηλέφωνο και μας έβαλες χέρι γιατί δεν γουστάρουμε. Δεν έχω τίποτα με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Αν εξαιρέσεις τις σκοπριές που υπάρχουν σε όλες τις ομάδες, άλλοι πολύ, άλλοι λίγο. Με τον Κοσμάκη δεν έχω. Έλληνες είναι, αδέρφια μας. Μαζί θα πάμε να ρημάξουμε τις στρατιές του Αλή Πασά. Άμα θα κουνηθούν και πάνε να μας την βγούνε. Εκεί θα την καταλάβουνε. Έχω με τον τρόπο συμπεριφοράς της εξουσίας σας που κατηγορείτε αυτό τον άνθρωπο που αυτό που έκανε το έχουμε δει στα ελληνικά συγγράμματα μόνο από τον Σοκράτη που ήπιε το κόνιο, πήγαν οι μαθητές εκεί. Τον είπαν έλα να σε απελευθερώσουμε. Και ωραία τους είχαν ρίξει, τους άλλους είχαν λαδωμένους. Ναι. Τι είχε απ' έξω δύο οι οποίοι ξέραν οι δύο ότι ένας άγιος άνθρωπος είναι μέσα και ότι τα λαμόγια της εποχής του πάνε να τον φάνε. Τους δώσανε κρασί με υπνοτικό μέσα και πακέτο. Το πακέτο άσετο στο σπίτι σαν τη βαλίτσα, δεν το είχαν μαζί τους. Έχουμε τη βαλίτσα, την έχουμε πάει σπίτι τη βαλίτσα. Την έχουμε στα μάξι. Γυρίζουμε, για πέρασε το πενθήμερο. Α κάτσουμε έκτη μέρα, δείξουμε ότι έχουμε λεφτά, φεύγουμε. Όχι, μένουμε εκεί. Όχι, φεύγουμε. Τον μπούλο, κανονικά αυτά το πρωί αφήνουμε και ένα τάλιρο μπουρμπουάρ. Τι τάλιρο, τι είναι, δεν τάλιρο. Πέντε βρουδάκια. Πέντε ευρώ. Ναι, μόνο. Μπουρμπουάρ. Μόνο. Ούτε πολλά, ούτε λίγα. Φτωχομπινέδε. Ρε φίλε, πέντε, αυτά έχω.
Πέντε έχω. Πέντε είναι 1800 παλιές δραχμούλες. Δραχμούλες. Υπέροχες. Έβγαινες με ένα πεντοχίλιαρο να πούμε. Είχες το ταξί, τα τσιγάρα, τα ποτά σου. Πεντοχίλιαρο είναι 20 ευρώ. Σήμερα ναι. Τρομένα 20 ευρώ. Τα πάντα. Έτρωγες. Έξω και αρνούσε την κοπέλα σου. 3-4 εκατοστάρικα η μερίδα έκανε. Δραχμάς. 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 Λοιπόν. Και το λένε του Σοκράτη, αλλά να την κάνουμε από του στενό ρε μαλάκα. Τώρα θα κάτσει εδώ πέρα και θα σε φάνε τζάμπα τα λαμόγια. Όλο το βράδυ να τον ψήνουνε. Τεράστια επιχειρήματα των μαθητών. Πώς λέγονταν, Κρήτων. Ο Κρήτων ήταν αυτό που μιλούσε. Και έχει τη συζήτηση Σοκράτη και Κρήτων. Και του λέει με χιλιάδες επιχειρήματα. Και θα αποδείξουμε στη διάρκεια την αυτή σου. Όχι, του λέει, καταδικάστηκα. Εγώ που κυρίσω, λέει, να τηρείτε τους νόμους, δεν μπορώ να τους παραβώ. Μπορώ να τους παραβώ. Έστω κι αν είναι άδικοι. Τι έκανε ο φουγαράς ο Ιβάν. Δηλαδή, στη σφαγή των αμνών, βλέποντας όλο αυτό που έχει γίνει, μπήκε μέσα να διαμαρτυρηθεί. Εντάξει. Κόσμια. Και χτύπησε κανέναν. Άμα δεις σαλιαρέλιδες αυτούς που δίναν μπάτσες, χτυπούσαν τους διάδες. Δεν μπορείς να πάει. Μπες έναν αγώνα. Έχει έναν αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 3-4. Και δες στο YouTube. Ο σαλιαρέλης να δίνει μπάτσες στον κάμεραμάν που τραβάει τα επεισόδια. Ένας φαλακρός από δίπλα του έχει βουτήξει τον επόπτη, τον έχει βάλει κάτω και τον γροθοκοπεί. Επόπτης έχει φάει πέτρα στο κεφάλι, έχει λιποθυμίσει. Και το μάτς συνεχίζεται. Α, δεις τι έχουν γίνει. Μπήκε μέσα σαν τον τρελό και χειρονομούσε στο διαιτητή μπροστά. Χειρονόμησε, έβρισε αυτούς τη ΣΑΕΚ που είχαν μπει μέσα. Και απαγορευόταν να μπει όπως και αυτός. Μέχρι εκεί όμως. Και σηκώθηκε και έφυγε. Και εκεί πέρα φάνηκε ότι είχε όπλο. Πολύ κακό, πολύ κακιά εικόνα. Που φαίνεται μόνο σε φωτογραφία, έτσι. Σε δεν έχει σημασία την είχε, τώρα αυτά είναι παπαριές. Εγώ δεν, όχι, δεν το αφισβητώ. Σε καμιά περίπτωση. Έτσι. Όταν βγήκε εκεί πέρα και από τη ζέστη που την τρέλα του έβγαλε το σακάκι, φάνηκε ότι οπλοφορούσε. Δεν έπρεπε να οπλοφορεί. Θα πει ήταν νόμιμο. Ναι, ήταν νόμιμο. Ήταν. Ναι, δεν έπρεπε στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ ακόμα ούτε οι αστυνομικοί δεν έχουν. Μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Δεν έπρεπε. Μπήκες μέσα στο γήπεδο, άστο πάνω στο γραφείο. Ό,τι και να γίνει. Ποιος σε πειράξει. Δηλαδή, αν σε φτάσουν εκεί πέρα, πρέπει να έχουν μυδράλια. Σε γαζώνουν τον κόσμο. Πώς θα πάνε να σε πειράξει. Ποιος σε πειράξει. Μέσα στο γήπεδο σου, άστο. Και πιστεύω ότι του γυναίκει αυτό μάθημα. Εννοείται. Αυτός το έχει όπως έχει τα κλειδιά. Όπως έχει τα κλειδιά σου. Εσύ πήρε και το όπλο πάνω. Προφανώς. Γιατί κινδυνεύω να με φάνε, ρε φίλε. Και γι' αυτό σου δίνει και το κράτος την άδεια. Κακός, πολύ κακός, σου λέω, που το είχε. Ας βγουν να πούνε στην Αθήνα. Αν τολμάνε, γιατί εκεί τους απαγάγουν, τους κοπανάνε, τους βάζουν φωτιά, τους δείχνουν. Κάποιοι πυροβολούν μέσα σε γραφεία. Κάποιοι λες εσύ, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Άμα φάνε κανένα, φάνε σένα, μην μιλούσουν εμένα καμιά στον πάτο. Καμιά παλιό ψηλή. Είναι. Α, παλιά. Παλιά, Μελισανίδης, στον αέρα. Αυτός ο καπετάνιος, ο Μπαρβαγιώργης, την τράβηξε σε τούτο από την κουμπούρα. Την τράβηξε. Την τράβηξε. Ναι, αλλά είναι ο καπετάνιος, δεν είναι ο Ροζοπόντιος. Που ήρθε με ένα παπούτσι. Που ήρθε με ένα παπούτσι, με το λουστρίνι που κατέβηκε κάτω. Μαθαίνω ο Ιβανάκος. Αλλά πέρσι όμως καλά ήταν όταν πήρανε την επιχορήγηση από Σουρωτή. Όταν ήταν κεντρικός χορηγός πρωταθλήματος της Super League. Θα τα πάρω όταν μου τα δίνεις. Θα τα πάρω και θα σε βρίζω. Θα ήταν καλός ο Ροσοπόντιος. Τι να κάνουμε. Φταίει αυτός. Αλλά η μανούρα απόγεινο με τη Σουρωτή σήμερα είναι το πρώτο μεταλλικό νερό στην Ελλάδα. Σουρωτάρα πετάει. Πιο Περιγέ και την Πελεγκρίνη. Μπάς περιπτώσει. Δεν το βλέπω. Έκανε. Βγαίνει. Ζητάει συγγνώμη. Παντελονάτα. Αντρίκια όπως πρέπει. Έτσι. Και δεν δέχεται, παρόλο που το λένε οι δικηγόροι, το αν θα κάνουμε έφεση θα πέσει τον έναν 1,5 χρόνο τώρα δηλαδή. Όχι. Τιμωρήθηκα, πρέπει να τιμωρηθώ. Τέτοιο ήθος, ρε. Ποιος έχει δείξει, ρε φίλε, που με πήρες χθες και μου λες γιατί.
Και ο δικός σου ο πρόεδρος, παρόλο που απαγορεύεται να συμμετέχει σε αθλητικά τεκτενόμενα, πήγε προχθές εκεί πέρα και με την παρουσία του πήγε να επηρεάσει πάλι την κοινωνία. Και εκεί φεύγεις ρε Γκαγκάτσι. Κάθεσε να μιλήσεις μαζί του. Είναι αόρατος. Πώς το λένε, Θωμά τον Γκαγκάτσι. Χρυσόστομο. Χρυσόστομο. Ναι ρε Χρυσόστομο. Μάκης. Κατά κόσμο. Μάκης μου ρε τώρα. Κομωτής είναι. Χρυσόστομος. Έχεις τέτοιο όνομα. Μάκης. Μάκης. Στάσου. Σπόρια, στραγάλια, φιστίκια ο Μάκης. Πάει. 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 Κομώσεις, λουσίματα, χτενίσματα. Αντρών γυναικών. Μακούλης. Ο Μακούλης. Πάει. Πάει. Και αυτό. Γύρω σου βλάκι σου τσουκάκι. Με ένα τηλέφωνο σπίτι σας. Πανσετούλα. Πανσετούλα και τα λοιπά. Ο γιατρός της πείνας, ο Μάκης. Χρυσόστομος. Δεν μπορείς να το βάλεις στο σουβλατζίδικο. Χρυσόστομος Γκαγκάτσης έχει και ακούγεται και καλά. Γεμίζει το στόμα σου. Ναι, ρε φίλε, σου λέει άλλος Χρυσόστομος. Ναι, ρε Μάκη, κράτα το Χρυσόστομο. Μάκη το έκανε, ρε Μάκη. Ο Μάκης, ο Μπάκακας. Δεν σε πάει. Το άπομπι στη μενιά, δεν το γουστάρω κιόλα, να σου πω την αλήθεια. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας το Μάκη το Γκαγκάτσι. Καμία, ούτε φιλιά ούτε αγάπη από μένα. Δεν τον πάω. Δεν έχω δικαίωμα να μην πάω. Προφανώς. Βλέπεις, ρε, λες αυτό δεν τον πας. Δεν το γουστάρω, φίλε, δεν μ' αρέσει. Σαν άντρας εννοείται. Όχι, σαν όνομα. Μα, σαν όνομα. Ναι. Ναι. Δεν, έχει ένα όνομα το οποίο εγώ δεν το γουστάρω. Εντάξει. Θα πεις τι φταίει το παιδί. Δεν είπα ότι φταίει. Δεν είπα πάει να το δίνουμε. Δεν είπα θα τον κάνω μήνυση. Δεν είπα γιατί τον έχετε. Δεν τον πάω. Σίγουρα Χρυσόστομε. Πρώτα πώς μιλάς με κάτι που δεν υπάρχει. Είναι αόρατος. Δεν πρέπει να είναι εκεί μέσα. Ή παίρνεις το τηλέφωνο την αστυνομία και λες ελάτε να τον πάρετε. Ή σηκώνεσαι και φεύγεις όπως έκανε ο Πιαλόγλου της Ξάνθης. Μα τι θα λέγανε, τι θα πει τι θα λέγανε. Και απ' έξω θα έπαιρνε στον Ιβάν Σαββίδα, τον έλεγε κύριε πρόεδρε καλημέρα σας. Χρυσόστομος. Λέγε παιδί. Ήρθε εδώ ένας αόρατος που δεν τον βλέπω και δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του. Τσισκώθηκα και έφυγα. Ποιος παιδί μου είναι αυτός ο αόρατος, θα του πει ο Ιβάν. Μέσω της Γκοτζάρεβα, γιατί δεν ξέρει και αγγλικά. Γκοτζάρεβα ξέρει αγγλικά, θα τα λέει αγγλικά στην Γκοτζάρεβα. Θα τα λέει από... Ποιος. Ξέρει ο Χρυσόστομος ποντιακά. Όλοι έχουν μάθει τον Πακ ποντιακά, έννοια σας. Πάψε ρε τώρα. Όλοι ποντιακά ξέρουν. Δεν ξέρει, δεν είναι πιάνε. Έπρεπε να έχει μάθει. Να μιλάει απευθείας με τον πρόεδρο, εν πάση περιπτώσει. Θα βρει τρόπο να του τα πει. Γιατί, ποιος είναι ώρα, ο κύριος Μαρινάκης. Και γιατί το λες ώρα το 180 κιλά άνθρωπο. Γιατί απαγορεύεται να είναι εδώ. Γιατί απαγορεύεται, γιατί βάσει του όρου πάρε και κύριο τον Ψάλα, πώς έχεις έναν εκεί. Ένα κάτι μαύρο κουκουλάκι. Το μαύρο, όχι μαύρο, μαύρο σκούφι. Μαύρο, ναι. Μαύρο λέον. Έχεις κάτι δικηγόρο, ναι, 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 και ένα ναι, ναι. Ψάλα. Πάση περιπτώσει έχεις, πάρε και ρώτησε. Ότι δεν έχει πάει νομικούς συμβούλους. Έχει. Προφανώς. Έναν από αυτούς. Και πες ότι θα δεις ότι απαγορεύεται να είναι εδώ. Γι' αυτό το λόγο κι εγώ αποχώρησα. Τι θα του πει ο Σαββίδης. Μπράβο παιδί μου. Αν δεν του πει μπράβο και του πει πάνε πίσω. Δεν θα πάει. Δεν πάω. Πρόεδρε, με συγχωρείς, δεν πάω, απέλησέ με. Αρνούμε κύριε Σαββίδη να μιλήσω, θα πει ο Χρυσόστομος, με έναν αόρατο. Με έναν άνθρωπο που δεν πρέπει να βρίσκεται εδώ. Και δεν με ενδιαφέρει ούτε τα λεφτά σου, ούτε η δουλειά που με δίνεις. Πάνω απ' όλα βάζω την αξιοπρέπειά μου. Θα πει στο όνειρό του. Ο Χρυσόστομος. Διάλειμμα. Χριστάρας Γιωβάνογλου. Συγκρατήστε αυτό το όνομα. Θα λάμψει. Θα λάμψει γιατί έχει εργατικότητα, τιμιότητα, αποφασιστικότητα, αλλά πάνω απ' όλα έχει
ήθος. Μ' αρέσει το ήθος. Τι ωραίος που είσαι ρε Στάρα. Έτσι είναι. Και ο άνθρωπος λέει, εγώ θα τιμωρηθώ και δεν βγαίνω. Και το συγκρίνουμε αυτό και τους λένε τώρα, ελάτε λέει όλοι μαζί να τα βρούμε. Και βγαίνουν και κάνουν μέχρι γκάλοπ κάτι ραδιόφωνα. Γκάλοπ. Να τα βρούμε. Να πάμε ή να μην πάμε. Που θέλετε να πάμε μια βόλτα μέχρι την Κατερίνη. Κατερίνη, ναι. Τι να κάνουμε στην Κατερίνη. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Πρώτα πρώτα δεν έχουμε ανοίξει ακόμα γραμμές. Πώς παίρνεις τέτοιες πρωτοβουλίες. Πλην αν είναι κανένας ήρωας και αγαπημένος εκπομπής. Εννοείται ότι. Παίρνω πρωτοβουλία. Μάλιστα. Για να διαψεύσω τα όσα η νοσηρή φαντασία σου είπε προηγουμένως για μένα, προσπαθώντας να με αποδομήσει. Αποδομήσεις δηλαδή, τι εννοείς? Να με αποδομήσει. Τι να θα με πει αποδομήσει. Αποδομήσει, να σε βγάλει από το Δήμο δηλαδή, να σε στείλει πού, στο Λιτόγορο? Όχι, όχι. Τι θα πει αυτό? Ρώτα το συμπαρουσιαστή σου να σου πει τι σημαίνει. Τι θα πει παιδί? Ή άνοιξε λεξικό. Αποδόμηση. Αποδομώ. Να χαλάσετε την εικόνα που βγάζει προς τα έξω ο κύριε Κώστας. Έτσι αυτός είναι, κύριε Κώστα. Είναι ο Χρήστος Γιωβάναγλου, κύριε. Τώρα, όσον αφορά... Που τον πήρες και αυτόν στο στόμα σου εχθές, αλλά δεν του τάπα γιατί είναι μικρός και δεν θέλω τον πικράνω. Όσο αφορά νεαρέ εσένα, μάλιστα, δεν υπάρχουν διαφανές γυαλιά. Υπάρχουν διαφανή γυαλιά. Διαφανή γυαλιά, έχετε δίκιο. Ναι. Εντάξει, τον βρήκε τον άνθρωπο να το διορθώσεις, να κάθεσαι εκεί πέρα τρεις ώρες με ένα στυλό και ένα χαρτί να γράψει μήπως κάνει κανένα λάθος ένας νέος που τώρα κάνει τα πρώτα του βήματα. Τέτοιο χοντρό λάθος δεν δικαιολογείται. Άντε ρε παπά, βγες και μίλα ρε, τι έλεγες εχθές? Την αλήθεια. Αυτά τα βγάζεις από το νου σου, από το βρώμικο μυαλό σου. Όλα είναι αποκύημα της βρώμικης και νοσηρής φαντασίας σου. Ποια ρε, εγώ γιατί δεν είπα τίποτα τέτοια από αυτά που μου χρέωσες. Ποια? Τίποτα. Για ποια μιλάς? Τα διαψεύδω. Ποια? Τα διαψεύδω ως ψεύδι ασύστολα εκ μέρους σου. Και δυστυχώς λυπούμε διότι διολυσθένεις επικίνδυνα. Διολυσθένω δε κύριε Γιώργο. Διολυσθένω ναι. Αλλά δεν λέει πια, δεν θυμάται. Γι' αυτό σου. Διολυσθένεις επικίνδυνα. Πες μας και, ποια. Και με νοτίζεις. Είναι κατά τα άλλα ότι δεν μιλάει ποτέ για άλλον ακροατή. Και με λέει τώρα, βάζει ένα αθώο, αγνό ακροατή, τον κύριο Μενώτη, ότι εγώ θα καταντήσω σαν αυτόν. Ένα παιδί, ένα οικογενειάρχη, τον ακούμε τα παιδιά του μέσα, τα αυτά του κτλ. Και όταν το λέω, πες μου τι πράγμα διαψεύδεις, δεν ξέρει να μου πει. Ξέχασε. Τα πάντα. Ποια? Όσα είπες για μένα. Τι είπα, ότι είσαι φίλος μου, τις αγαπάω, ότι είσαι... Όχι, όχι. Είπες ότι είπα εγώ ότι η ΑΕΚ θα πάρει πρωτάθλημα. Δεν σου είπα εγώ ότι θα πάρει πρωτάθλημα. Τι είπες? Σου είπα για την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο. Εντάξει, το παίρνω πίσω. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας μιλούσε για την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο. Έκανα λάθος, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Αυτό δεν μπορεί να στολίσεις τόσο πολύ. Από τη στιγμή που είναι 10 βαθμούς πίσω η ομάδα, είναι αδύνατον. Μπορεί να μην βγει να και καλύψει τη διαφορά. Απλά δείχνει σημεία βελτίωσης. Γιατί είπες χθες εσύ. Μάλιστα. Ότι θα φάει 3 γκολ. Θα φάει 3 γκολ. Είπα εγώ. Ότι η Ξάνθη θα τις ρίξει 3 γκολ, είπες χθες. Και μάλιστα είπες από το παράτημα θα φάει 3 γκολ. Είπα αυτό το οποίο ευχόμουν, δεν είπα αυτό που πίστευα. Φυσικά. Η Ξάνθη δεν έχει βάλει 3 γκολ σε καμία ομάδα. Πώς θα βάλει δηλαδή στην Φυσικά.
η πλειονότητα των οπαδών σας, πλην εξαιρέσεων, μπερδεύουν το είναι με το μπορώ. Έτσι είναι ο οπαδός, ρε Κώστα, και εσύ. Το επιθυμώ, και εσύ. Με το επιθυμώ, με το δύναμε. Εσύ είσαι 70 χρονών και μιλάς σαν μικρό παιδί οπαδός. Γιατί... Εγώ ποτέ δεν οπαδίζω. Τι δεν οπαδίζει. Λοιπόν, αυτό ήταν όλο που έγινε, που με είπες, τι με είπες, μυαλό βρώμικο αυτό και τα λοιπά. Όχι, νοσηρή φαντασία είπα. Ναι, και άλλα πολλά είπες, δεν πειράζει. Εγώ σε συγχωρώ γιατί σε αγαπάω και όποιος αγαπάει συγχωρεί κιόλας. Δηλαδή, επειδή κατάλαβα ότι μιλούσες για την επόμενη χρονιά, αυτό βγήκες να διαψεύσει ή αυτά που έλεγες για τον Άρη? Δεν είπα τίποτα για τον Άρη. Ρε, δεν με είπες εχθές. Πέντε αγώνες είναι αίτητοι και μας ζαλίσανε. Άντε, πού να φτάσουνε 50, ρε, που είναι ο ΠΑΟΚ. Τα ονειρεύτηκες. Μάλιστα. Δεν μου είπες ότι οι Αριανοί μεταξύ τους λένε ότι είναι μεγάλη ομάδα και το πιστεύουνε? Όχι. Και αυτό δεν το είπες? Όχι. Αυτά εσύ τα λες. Όσα είπες στην αρχή της εκπομπής, ναι, που αφορούν εμένα, τα διαψεύδω. Όλα. Τα πάντα. Μάλιστα. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνείς, δεν συμφωνείς. Εγώ αυτά είχα να πω. Και υπάρχει Θεός και μία λαϊκή παροιμία, ναι, που λέει τα ενίκο μη ενδύμο. Τα ενίκο μη ενδύμο, το είπα και εγώ. Σωστά. Ότι τα οικογένεια. Γιατί σωστά, ρε, εσύ που συμφωνείς με αυτόν τον παπά που μπόρεσε και σε τούμπαρε. Δεν είπαμε μεταξύ μας τώρα στον αέρα ότι τα ενίκο μη ενδύμο. Ποτέ δεν θα μιλήσουμε για τις οικογένειες, για τα προβλήματά μας, αυτά πάπα. Για τον αθλητισμό, για την πλάκα που κάνουμε, ό,τι θέλουμε θα λέμε. Και θα λέμε και καμιά κουβέντα παραπάνω. Μίλησε εγώ για την οικογένειά σου ποτέ, ρε παπά. Δεν είπα για... Είπες τα ενίκο μη ενδύμο. Το πες ή δεν το πες? Τα του σπιτιού δεν βγαίνουν στο Δήμο. Δήμο γενικώς. Δεν υπάρχει, ρε, γενικώς σε χαζοσυζητήσεις που γίνονται για το βρωμοποδόσφαιρο γενικώς. Α, βάλω το παιδί μου εγώ. Τα ενίκο μη ενδύμο, ναι, συμπεριλαμβάνονται και οι κατηδία συζητήσεις. Εντάξει, όταν οι κατηδία συζητήσεις δεν είναι κάτι που πρέπει να κρυφτεί. Τι τώρα, το χαβά που κάνουμε για το ποδόσφαιρο τώρα... Θα το βάλω εγώ σε ένα θέμα που θα μου πεις για το παιδί σου ή για την αδερφή σου ή για το... Οπωσδήποτε όχι. Έτσι, μπράβο. Αλλά... Τώρα άρχισε να σοβαρεύεις. Αλλά η κατηδία συζητήσεις... Ναι. Γενικά μιλάω τώρα. Για τον ΠΑΟΚ, για τον Άρη, για τον Ηρακλή και την Καλαμαριά. Γι' αυτά μιλάμε μόνο. Η κατηδία συζητήσεις... Μόνο γι' αυτά μιλάμε. Δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται. Μόνο για αυτά μιλάμε. Γιατί η καταδία συζητήσει για το ποδόσφαιρο μεταξύ μας. Μιλάμε 5 λεπτά, 10 και άλλη μισή ώρα μιλάμε για γενικά θέματα. Είναι έτσι ή όχι? Βεβαίως. Έπιασα εγώ ποτέ τα γενικά θέματα? Όχι. Μίλησα ποτέ να πω στον κόσμο που μου είπες που έχεις κρυμμένες τις λίρες? Όχι! Τις λίρες ξέρω, ο μόνος που μου είπες εσύ θα ξέρεις, Γιώργο, που τις έχω κρυμμένες, γιατί είσαι δίκαιος άμα πάθω κάτι, επειδή δεν τους έχω πει τίποτα. Δεν έχεις λίρες. Τις μάλινες! Δεν μου είπες επάνω στον Όλυμπο τις κρυμμένες λίρες. Οι λίρες είναι μάλινες. Μην το πεις μόνο στον Πασχάλη, θα πάει και θα σε ψηρίσεις, το λέω. Ο κ. Βασίλης δεν θα πάει. Είναι ψυχούλα ο κ. Βασίλης. Αν δεν ήταν αντιπαοξής, είναι ο μεγαλύτερος, είναι πιο αντιπαοξής από τον κύριο Κώστα. Εγώ πέραν όλο τον άλλον, I love you. Γεια σου, μωρό μου. Χαιρετίσματα στην Κατερίνη. Κούκλε μου. Σε λατρεύω. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο το Μάρι όσον αφορά τα αθλητικά. Μπορεί να τα γυρίσει, να στα φέρει όπως θέλει. Αλλά είναι ψυχούλα, είναι ένας εντιμότατος άνθρωπος. Μάλιστα. Έχω μάθει πολλά γι' αυτό, ναι. Ναι.
και έχει ένα κουσούρι. Όλα τα άλλα το όμως είναι καλά. Να. Οπότε αυτό το κουσούρι το παραβλέπω. Να πάμε στην άλλη άκρη. Να πάτε. Καλημέρα σας. Έλα ρε φίλε, βγάλε με στον αέρα. Έλα, Λεβέντη μου, πες μου. Έλα ρε, ο Ψιλωρίτης. Καλώς τον κύριο Ψιλωρίτη. Σου φωνάζω τόση ώρα, βγάλε με τον κύριο Κώστα να τον τρολάρω λίγο. Για πλάκωσε τον. Κύριε Γιάννη, δεν σας έχω στα ακουστικά μου, δυστυχώς δεν σας είχα στα ακουστικά μου, δεν σας άκουσα. Είναι στη γραμμή. Μα θα ακούει, θα ακούει. Όχι, αλλά ακούει. Ακούει. Να μας πει πως του φάγει ο Ψιλωρίτης που κατά πάνω. Και η ΑΕΚ και η ομάδα, η κρυφοαριανάρα του. Ναι, ναι. Πως του φάνηκε, δεν μας ήθελα να τον τρολάρω. Γιατί εμείς έκανε κρύο χθες και πίναμε ρακές. Α, δεν πήγε στο μάτς. Ε? Δεν πήγε στο μάτς. Όχι, δεν μπορώ να πάω στο μάτς. Εγώ είμαι σπίτι με μάλιστα πρόβλημα. Έχω οξυγόνο 24 ώρες. Μάλιστα. Αλλά έχω τα πάντα εδώ και δουλεύουν και παρακολουθώ τα μάτς. Κατάλαβες. Μάλιστα. Και βλέπω και ακούω και όλη την Ελλάδα τα ράδια. Ε, περνάει η ώρα μου. Έχω κύριο Κώστα που σε ακούει αυτή τη στιγμή. Μ' ακούει. Ναι. Θέλω να μου πει έτσι πώς σου φάνηκε, ας πούμε, το θέμα. Για μετά να του πω εγώ κι άλλα. Λέω μήπως γνωρίζεις, κύριε Γιάννη, στις μεταξύ συναντήσεις Όφι ΑΕΚ και ΑΕΚ Όφι ποιος υπερτερεί. Καλά ρε, με τον Όφι πας να συγκριθείς. Ε, με τον Όφι. Στα 38 σου πόσους έριχνες τη μέρα και πόσους δείχνεις τώρα. Δηλαδή επειδή πριν 60 χρόνια τι έγινε. Επειδή κέρδισες. Φωνάζει φρέσκα κουλούρια, το αύριο βλέπουμε. Ε, καλά, επειδή κέρδισες μια χρονιά, τι έγινε δηλαδή. Μια ΑΕΚ η οποία ήταν υποδιάλυση. Εγώ περίμενα να μου πεις σήμερα, επειδή λες ότι είσαι έντιμος και κύριος, ότι φίλε, μπράβο, έχεις ομαδάρα, έχεις μια πειθαρχία η οποία ξεκίνησε και παρόλο που χάνεις δεν σαστίζεις, δεν παθαίνεις τίποτα. Αν εντρανίζεις που λέμε εμείς εδώ πέρα, ξανακάθεσαι να πούμε στο ύψος σου, γυρίζεις το μάτς και για πολλά συγχαρητήρια. Εγώ δεν κρίνω μια ομάδα από ένα... Εγώ κύριε Γιάννη, ταμείο κάνω στο τέλος του πρωταθλήματος. Κύριε Κώστα... Εγώ κάνω ταμείο στο τέλος του πρωταθλήματος. Δεν είμαι χθεσινός. Στο τέλος του πρωταθλήματος κάνω ταμείο και βγάζω τα συν με τα πλήν και αν υπερτερούν τα συν, λέω μπράβο. Αυτή είναι η διαφορά μας σαν φίλαθλοι όμως. Φυσικά είναι η διαφορά μας. Φυσικά είναι η διαφορά μας. Γιατί απέχουμε οι δυο μας. Δεν με ενδιαφέρει ποια θέση θα καταλάβω και τίποτα. Με ενδιαφέρει να πάω στο γήπεδο για να δω μπαλάρα. Μ' αρέσει να πάω στο γήπεδο. Όφι έκανε τέσσερις, στις πέντε αγωνιστές έκανε τέσσερις ήττες. Βλέπεις κανένα να μίλησε, βλέπεις κανείς να αυτό. Βλέπεις κανένα να γρίνιαξε, να φωνάζει, να φύγει ο Σίμωνος, να φύγει. Εσείς μου έχεις κάνει εκεί μια-δυο ήττες. Να φύγει το κολόπεδο, να φύγει το κομπρόκυλο, να φέρω μάλλον προπονηταρά. Δεν γίνονται εκεί, δεν στείνονται τις ομάδες κύριε Κώστα. Άκουσες από μένα να εκφράζουμε έτσι. Όχι, δεν εκφράζεσαι, αλλά όλοι φωνάζουν. Έχασε τώρα ο Άρης εχθές και έχουν βάλει στο χέρι τον Κουέστα που έκανε ένα λάθος στο οποίο έχει μια υπευθυνότητα 20%. 20%. Φωνάζουν για ένα πέναλτι που για μένα δεν έχει νόημα να φωνάξεις για πέναλτι πρώτον και δεύτερον είναι και δεν είναι γιατί ο Κουτρουμπής πατάει το πόδι του και πάει ο άλλος. Έχει δώσει την πάσα και πάει και πέφτει πάνω στο πόδι του Κουτρουμπή. Εγώ σου λέω πως είναι πέναλτι, το παραβλέπω. Γιατί δεν βάλουνε χέρι σε αυτό το κρέας που έχουν εκεί μπροστά που περνάει δύο φορές τον τερματοφύλακα και μπορεί να σκοράρει. Τρίτο τετατέτ, έστω κι αν σφυρίχει ο φσάιτ, βρει από τη μικρή περιοχή, στέλνει την μπάλα στην εξωτερική μεριά των περιδικτύων δύο μέτρα από το δοκάρι και ψάχνουν να τιμωρήσουν τον Κουέστα και ψάχνουν να βρουν λύση. Και δεν μιλάνε για τον Σαββαζίδη. Ο παγός αυτός είναι. Τη μία αποθεώνει και την άλλη κατεδαφίζει. Λάθος κάνεις όμως κύριε Κώστα. Και εμείς είμαστε οπαδοί και εχθές γίνανε πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να γίνουν εδώ με τον κύριο Καρυπίδη. Εγώ δεν λέω ότι δεν κάνει λάθος. Προσπαθούσε να αντιγράψει τον μπαμπά του.
το Μαρινάκι και μπήκε και ψαχνόταν για φασαρία και αντιμιλήσαν και ασχημονήσαν μεταξύ στο μικρό Σαμαρά στο γιο και ο Σαμαράς γύρισε, τις κοίταξε και σκόγει και έφυγε. Τους απαξίωσε εντελώς. Γιατί πήγαν στο γύρο και στάλαχναν τα ρέσα. Και στην στο ζέσταμα έκατσε στη φυσούνα και ετρόλαρε να πούμε την 4 και την 5 τους φανατικούς οι οποίοι δεν του δώσαν σημασία. Του γράψαν όμως στο Instagram, ξέρεις κάτι φίλε, έχεις χάρη που εμείς πιστεύουμε στον πρόεδρο και του Προέδρου και επειδή ο Πρόεδρος μας ζήτησε, είμαστε κύριοι και δεν θέλαμε να κάνουμε επεισόδια για να πληρώνει λεφτά στα πρόστιμα. Γιατί άμα σου κάτσουν 5-6 πρόστιμα των 60-70 χιλιάδων δραχμών, του τέστην 300-400 χιλιάρικα, εμείς θα πάρουμε 2-3 παίκτες σαν για αυτούς που βλέπεις εκεί. Σαν το Πουλέν που βγήκε σε θέση του Σεμέντο, που είναι 20 χρονών, για μένα είναι ανώτερος του Σεμέντο, και γράψω αυτό που σου λέω, αυτός ο πιτσιρικάς είναι ανώτερος του Σεμέντο. Ποιανού Σεμέντο. Και είναι και πολύ πιο γρήγορο, αυτός που έβαλε το δεύτερο γκολ, που μπήκε σε θέση του Σεμέντο. Και βλέπεις ότι έχει εξάρθρωση ομοπλάτης. Ορίστε. Ένας έπαθε εξάρθρωση ομοπλάτης. Ο Σεμέντο. Στη θέση του Σεμέντο, αυτός που βάλε το δεύτερο γκολ, ο πιτσιρικάς που έχει την πλάτη το 98, είναι 20-21. Εάν θέλετε ξανά επικοινωνήστε, όσοι είναι στις γραμμές, όποιος θέλει και είναι από σταθερό μπορεί να περιμένει, θα αλλά έχει γραμμή. Ένα λεπτό, Γιάννη, μιλάει ο απλός παρατηρητής. Και όταν μιλάει ο απλός παρατηρητής, Γιάννη Δεσκόσιδες είναι σιωπηλή, για να μπορέσουμε να συντονίσουμε. Λέω, όποιος είναι από σταθερό μπορεί να περιμένει. Όποιος είναι από κινητό ας κλείσει και ας ξαναπάρει. Έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας. Αν θέλετε από μία κουβέντα πρέπει να πάω επιγόντως σε διάλειμμα. Γιώργο, θα πω κάτι. Λοιπόν, εγώ κύριε Γιάννη... Στα αυτονόητα δεν αναφέρομαι. Αναφέρεται μόνο στα στραβά ο κύριος Κώστας, κύριε Γιάννη. Άμα δει τίποτα στραβό στον ΠΑΟΚ θα το καθυστερήσει. Αλλά ένας κλείστους και τους δύο. Κλείστους και τους δύο. Αλλά ένα συγχαρητήρια, όπως ζήτησε ο κύριος Γιάννης από την Κρήτη, για μια πανέμορφη ομάδα από ό,τι δείχνει, η οποία όπως είπε προηγούμενα είχε 4 συνεχόμενες ήττες και ερχόταν από μια και έπαιζε με μια ομάδα που είχε ένα εξαιρετικό 7 αγώνες εξαιρετικούς και μια εξαιρετική αγωνιστική αίτητη ένα εξαιρετικό αίτητο σερί 7 αγωνιστικών με μια ομάδα που είχε 4 ήττες στη σειρά. Έγινε ένας ωραίος αγώνας εχθές. Βρες ρε μια κουβέντα να πεις για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πάρει εκεί πέρα τους δύο τους σαμαράδες, που έχουν πάρει τον άλλον τον σέντερφο, το Μαχλά, που έχουν τον Κοφίδι εδώ πέρα του Ηρακλή. Τον Όμπλια. Ήρθε και ένας άνθρωπος από την Αμερική και αστράφτει αυτή η ομάδα και του λέει, εμείς με αυτά τα λεφτά τους 4, άμα κάτσουμε και κάνουμε 3-4 εκατοστάρικα να πούμε τιμωρίες, θα πάρουμε 2-3 παίκτες ακόμα. Πώς πρέπει να γίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, αντί να δείχνουμε κάτω, δεν βρήκε μια κουβέντα να πει. Πες ρε μια γλυκιά κουβέντα ρε στον άνθρωπο. Ποιος είσαι κι εγώ και δες τα 40 χρόνια και ποια η ΑΕΚ. Κάθεσαι ρε και συγκρίνεσαι. Μια αυτοκρατορία ολόκληρη που είναι η ΑΕΚ. Της Αθήνας, των πρωταθλημάτων και των κυπέλων, του γίγαντα Μελισανίδη. Με τον Όφη μια επαρχιακή ομάδα εκεί, το Ηράκλειο, μια πόλη, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι μόνοι τους προσπαθούν και πας, έλα κάνεις με τον ΠΑΟΚ σύγκριση. Να σε δω τις πεντάρες που σου έχω ρίξει. Παπά, που θα με πεις ότι τα λέω από την φαντασία μου. Τα έλεγες για τον Άρη εχθές και βγαίνεις και τα διαψεύδεις σήμερα. Καλά, έβαλα και από το νου μου, δεν λέω. Αλλά τα μισά τα είπε. Διάλειμμα. Κάτσε καλά ρε Χριστάκη.
Χρήστος Γιωβάνογλου πάνω απ' όλα. Πώς λες ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα, η πατρίδα πάνω απ' όλα, η οικογένεια μου πάνω απ' όλα, ναι, ο εαυτός μου πάνω απ' όλα, και μετά απλόχερα ό,τι περισσέψει θα δώσει στην κοινωνία. Μην το κρατήσεις ή μην βγάλεις κακία, εκεί θα χάσεις το δικαιό σου. Που λες, έχασες το δικαιό σου, είδα εγώ μια μανούρα. Ένας χτύπησε έναν από πίσω, βγαίνει να πούμε, αρχίζει και τον βρίζει. Του λέει, ρε φίλε, με συγχωρείς, έχουμε ασφάλεια, αυτά και τα λοιπά. Φωνάξω, ποιος δεν πρόσεξε και δεν έκανε εγώ τη δουλειά μου, βλάκα, ανόητε. Του λέει, σε παρακαλώ, του λέει, έχεις δίκιο, του λέει, μη φωνάζεις, μην κάνεις, ξέρω εγώ, ότι ο άλλος συνεχίζει, τον παίρνει, τον κάνει μαύρο στο ξύλο. Μας έδινες κιόλας που είχαμε δίκιο, είχες, του λέει, αλλά το χάσες. Γελάς, σε κάνω τσακάλι, θες, θα σκάσω, αλλά θα σε κάνω τσακάλι. Έχεις και τα προσόντα. Αλλά θέλεις η εμπειρία, ρε φίλε, να προηγουμένως σου δώσα ένα μάθημα. Αυτό να σου μείνει, γιατί αυτός δεν θα το έκανε ποτέ. Εντάξει. Σε μένα το κάνει. Το ξέρω, γι' αυτό α, το είπα. Μπράβο. Γι' αυτό το έχει είπα. Έχει το λόγο του που το κάνει. Εντάξει. Πότε θα το κάνει, όταν πέφτει. Πώς σου λέω, τον Πασχάλη, είδα το εκεί, ξέρω εγώ τι, τον Κρικώστας εκεί, τι, δηλαδή, τους έχεις ακροβολισμένους. Και τώρα βγάλ τον, που περιμένει. Αλλά σήμερα μας έκανε ο Κώστας την εκπομπή, την έκανε όπως ήθελε αυτός. Πήρε στην πρώτη ώρα και δεν προλάβαμε να κάνουμε τη... τον να... πρόλογό μας. Τον πρόλογό μας. Πάμε στις γραμμές να μην περιμένουν. Παρακαλώ, κύριε μου. Γεια σου Γιώργο και Χρήστο. Χαίρετε. Η κυρία Εύη μας. Α, μπράβο. Γεια κυρία σου. Εύη. Γεια σου, κυρία Εύη. Περίμενες, ρε Γιώργο μου, πραγματικά από το φίλο σου τον κύριο Κώστα να πει καλή κουβέντα στους κριτικούς? Όχι. Εκτός από τον Άρη και από την ομαδάρα του, έχεις ακούσει άλλη ομάδα και από τον Πιερικό να λέει καλή κουβέντα? Όχι. Α, μπράβο. Λοιπόν, εξάλλου, ο κριτικός, ο εξάλλου δεν έχει και στίβο τώρα. Δεν έχει στίβο, οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να μιλήσει για την ομαδάρα του, η οποία μπόρεσε στο 84ο λεπτό με 10 παίκτες την Ξάνθη να τη βάλει ένα γκολ, και νομίζουν ότι, και εγώ δεν ξέρω τι είναι, δεν μιλάει για κανέναν αν δεν τελειώσει το πρωτάθλημα, δηλαδή στο τέλος κάνει την άθρηση, εκτός αν είναι να πενέψει τον Άρη για κάποια εμφάνισή του ή την ομάδα του ή τον Πιερικό ή οποίο, τέλος πάντων, κάποιον από αυτούς. Για τους άλλους όλους περιμένει το τέλος της σεζόν. Πλάκα μας κάνει. Γι' αυτό... Δηλαδή αυτός νομίζει ότι επειδή ξέρει 5 γράμματα, εμείς είμαστε όλοι βλάκες. Εντάξει, αυτό πιστεύει ο κύριος Κώστας. Άγια τα λόγια σου, κύριε Έδημα. Αν νομίζει ότι μόνο η εγκυκλοπαιδική μόρφωση, υπάρχει και η κοινωνική μόρφωση, υπάρχει και κάτι που λέγεται φύγε ξυπνάδα, που δεν χρειάζεται να πας στα σχολεία για να την έχεις. Να τον χαιρετάς τον κύριο Κώστα σου. Ότι αυτά που λέει τα ακούμε βερεσέ. Μόλις λίγο σηκώσουν κεφάλι, ξετσουμίζει και αρχίζει. Όσο καιρό είναι να μην πω πού, είναι χαμένος, μιλάει για στίβο, μιλάει για το θέατρο, μιλάει για τον Πιερικό, για παλιούς παίκτες. Και εγώ δεν ξέρω γιατί. Είδες τι, αυτή τι, είναι η πραγματικότητα. Καλά θα έκανε είναι να πει τους κριτήκαρους εκεί κάτω, τα παλικάρια που όντως έχουν ομάδα με ψυχή, να τους πει ένα μπράβο, αλλά δεν πήγαινε η γλώσσα του να το πει. Ναι. Έχει δηλητήριο. Πήγαινε, λέει, δε στο παρελθόν μεταξύ των ομάδων, να και όφιλε να δεις τη διαφορά μας. Ναι. Να συγκρίνουμε τώρα τον Γίγαντα. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με ιστορία, παλιά, μεγάλη, οκ. Κανείς δεν το αρνιέται αυτό. Να συγκρίνουμε τώρα τον Όφι. Άλλες χρονιές ήταν στη Β' Εθνική, άλλες φορές στην Α, είναι σε ένα νησί, είναι όλα τα πράγματα δύσκολα για αυτούς, το οικονομικό τους, τα πάντα τους, και κάνει συγκρίσεις. Από εκεί να καταλάβετε τώρα πολλά πράγματα. Ναι, ναι, κύριε Εύη. Τι πάει να συγκρίνει το Δαβίδ με τον Γολιάθ? Βέβαια θα μου πεις, νίκησε ο Δαβίδ τον Γολιάθ, αλλά αυτά συμβαίνουν στο εκατομμύριο. Μπαμπέσικα τον έφαγε το, κυρία Εύη. Μπαμπέσικα. Αλλά το θέμα είναι ότι ξέρουμε πράγματα, βλέπουμε πράγματα, δεν κοιμόμαστε. Και καλά θα είναι και μια φορά να πει και μια καλή κουβέντα, να, πριν βγει να πλύνει το στόμα του, να φύγει το δηλητήριο. Και ναι, να μπορέσει να πει μια κουβέντα δεν και μπορεί καμιά άλλη ομάδα. Εκτός από αυτές που είπαμε. Είναι αντιπαοξής, δεν μπορεί. Δεν είπαμε για τον ΠΑΟΚ, δεν μίλησα για τον ΠΑΟΚ. Ας έλεγε για τον Όφη μια καλή κουβέντα. Ας έλεγε για την Ξάνθη μια καλή κουβέντα. Και ας έκατσε. Ας έλεγε για την Τράμα μια καλή κουβέντα. Ας πρόμαυρα να πω.
ασπρόμαυρα να φοράει. Όχι, ασπρόμαυρα είναι... φοράει ο Όφη, γι' αυτό δεν λέει καλή κουβέντα, λέει ο γιος, από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, έγινε. Γεια σου, Εύη μου, γεια χαρά. Ορίστε ο επόμενος. Καλημέρα, καλό. Καλώς τον κύριο Δημήτρη, πώς είστε? Καλά, όχι καλά. Γιατί, έχεις κάτι υγεία σου? Θα εξηγήσω και τα έχω πει και η κυρία Εύη τα έχει πει. Εγώ την κυρία Εύη τη σέβομαι επειδή είναι ειλικρινής άνθρωπος. Αυτό που έχει γίνει στον Άρη, εγώ δεν το δέχομαι. Και όπως είπα, και από εδώ και πέρα θα βγαίνω με το επώνυμό μου. Αφήστε τα αρχαιολόγους και τις βλακίες που μου προσάψει, που με έχουν προσάψει κάποιοι άλλοι δήθεν. Τι κάποιοι άλλοι, Δημήτρης, ο Πασχάλης. Δημόπουλος. Ναι. Ο Πασχάλης. Δημήτρης Δημόπουλος. Μάλιστα. Εντάξει, από εδώ και πέρα έτσι θα βγαίνω. Δημήτρης Δημόπουλος. Και θα έχω το θάρρος της γνώμης μου με το ονοματεπώνυμό μου. Αυτό που γίνεται στον Άρη, εγώ δεν το δέχομαι. Είμαι 50 χρονών και δεν το δέχομαι. Και όπως είπα και σε άλλη εκπομπή, μαζί με την κυρία Εύη που βγήκε, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Εμείς οι Αριανοί ή ρομαντικοί Αριανοί, όχι Μάου Μάου και ούτω καθεξής, πρέπει να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε την ομάδα μας. Τώρα, με ποιον τρόπο, δεν ξέρω. Ούτε θέλω να ηγηθώ αυτής της ενέργειας. Υπάρχουν άλλοι καλύτεροι από μένα. Νομίζω ότι η ομάδα, κύριε Παλόλου, που εγώ δεν είμαι Αριανός και δεν μπορώ να εκφέρω και πολλές γνώμες απάνω σε αυτό το θέμα, αλλά ότι η ομάδα είναι σε έναν καλό δρόμο. Και δεν είναι σε καλό δρόμο. Σε πολύ έχεις καλό λάθος. Δρόμο είναι. Πάρα πολύ Όχι. καλό δρόμο είναι. Γιατί δεν είναι σε καλό δρόμο? Έχεις λάθος. Λείπει η νοοτροπία του νικητή. Δεν έχουν ψυχολογία. Πώς λείπει, ρε Κώστα, ρε Δημήτρη? Μια καινούργια ομάδα. Εχθές προηγήσε με ένα 0. Ναι. Προηγήσε με ένα 0. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν τον είδα τον αγώνα και δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Αλλά να τρως γκολ σε 2 λεπτά μέσα. Στο 71 και στο 73. Η άμυνα πού είναι? Μπάς περιπτώσει, όλες οι ομάδες θέλουν μεταγραφές και εκδυνάμωση, αλλά από ναι, εκεί αλλά και πέρα ο Άρης είναι μια μισόλεπτο, ο πρόεδρος μισόλεπτο, ναι, ναι. Θα πεις και για τον πρόεδρο. Ναι. Ο Άρης είναι μια ομάδα γίγαντας μεταξύ των πρώτων μεγάλων ομάδων της Ελλάδος που πραγματικά ταλαιπωρεί. Να τελειώσω όσον αφορά. Εγώ σε άφησα και μίλησε τόση ώρα. Άσε να ακούσεις ναι, και την αντίπολη και την αντίθετη την άποψη και θα συνεχίσουμε. Είναι μια ομάδα που πέρασε πολλά αυτά τα χρόνια. Ταλαιπωρήθηκε. Δεν έπρεπε να φτάσει ο Άρης και να έχει προβλήματα ύπαρξη στην πρώτη εθνική και να βρίσκονται στην πρώτη εθνική ομάδα σαν το Λεβαδιακό, σαν την Τρίπολη, σαν το, ξέρω εγώ, το Ρασίμπουλο και σαν τον Αχαρναϊκό. Ο Άρης ανά πάσα στιγμή μπορεί να γεμίσει 20.000 κόσμο στο γήπεδό του. Δεν έχει ανάγκη κανέναν. Συσπήρωση, Ομόνοια, σοβαρές κινήσεις. Τώρα με τον πρόεδρο έχετε κάποια προβλήματα. Κάποιοι Αριανοί δεν τους αρέσουν κάποιες δηλώσεις που κάνει. Ή να τα διορθώσει ή να βρουν έναν τρόπο, ξέρω εγώ. Αλλά κατά τα άλλα, ο Άρης κάνει μια αξιοπρεπέστατη πορεία μετά από τα μεγάλα προβλήματα και βάζει βάσεις. Ο Ιβάν Σαββίδης για να φτάσει την ομάδα εδώ που την έφτασε, 7 χρόνια προσπαθεί. Αυτά ήθελα να πω. Σε ακούω. Ναι, όσον αφορά τη σύγκριση Ιβάν Σαββίδη και Καρυπίδη... Δεν υπάρχει σύγκριση. Δεν υπάρχει σύγκριση. Επομένως, ο πρόεδρος, ο Καρυπίδης του Άρη,
πρέπει να υπάρξει μια υποστήριξη, να, δηλαδή να βρεθούν κάποιοι γνωστοί Άριανοι να πλαισιώσουν που αγαπάνε διοικητικά, και ναι. να τον πούνε 2-3 κουβέντες, να μην κάνει αυτά τα επικοινωνιακά λάθη. Γι' αυτό να δεν είναι επικοινωνιακά, ρε Δημήτρη. Τώρα, έτσι, αυτό θέλει να το δείξει, γιατί δεν πηγαίνει εσκεμμένα να το δείξει. Ότι εγώ είμαι μαζί σου. Ποιο λόγο, τι θέλει να κάνει. Κάτι έχει στο μυαλό του, δεν μπορεί να. Να πουλήσει τις μετοχές του. Σε ποιον? Δεν ξέρω. Έχω τον Πασχάλη στο άλλο, θέλεις να μιλήσεις? Ναι, ναι, φυσικά. Έλα, Πασχάλη. Καλημέρα. 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 Μισό λεπτό, και οι δύο, μισό λεπτό κύριε Πασχάλη, να πάρω μια γραμμή που είναι να μην περιμένει και μετά κάντε τον. Ορίστε. Έπεσε. Ωραία. Συνεχίζουμε. Έλα, κύριε Πασχάλη. Λοιπόν, κύριε Δημόπουλε, καλημέρα και δεν πρόκειται να σας ξαναπώ ζήσαν. Καλημέρα, κύριε Πασχάλη. Λοιπόν, εντάξει, εμένα μπορεί να με λες Πασχάλη Ολυμπιακάρα. Να μην με λες κύριε. Εγώ θα σε λέω κύριε Δημόπουλε. Λοιπόν. Το αρχαιολόγος κομμένο. Όρισε. Το αρχαιολόγος κομμένο. Το αρχαιολόγος μπορεί να είναι ο άνθρωπος. Το τάχαμε δεν είναι κομμένο. Μάλιστα. Το αρχαιολόγος παραμένει. Εντάξει, άμα θέλει ο άνθρωπος μπορεί αύριο να πει ότι είμαι αστροναύτης. Τι κουφάλα. Εδώ στην Ελλάδα, ναι. Εδώ στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. Μάλιστα. Επομένως μπορεί και ο αύριο να δηλώσει ο υπουργός. Εγώ δεν δήλωσα ποτέ, κύριε Πασχάλη, εγώ δεν δήλωσα ποτέ ότι είμαι αρχαιολόγος. Εσύ μου το έκανες το προσωνύμιο. Άκουσε, κύριε Δημήτρη, λοιπόν, όταν βγήκες στο ραδιόφωνο και σε ακούσαμε, είπες ότι δούλευες σε κάποιο... Συνεργάτης δούλεψα. Μπράβο, δεν διευκρίνησες αν ήσουν υπεύθυνος, προϊστάμενος, εργάτης ή οτιδήποτε άλλο. Το είπα. Το είπα. Όχι, είμαι καθαρός εξάρτερος απέναντί σου. Είπα εγώ ότι είμαι στο ίδιο επίπεδο με έναν αρχαιολόγο. Εκείνη την εκπομπή ενδεχομένως εγώ να μην την έχω ακούσει και μου έμεινε το αρχαιολόγο. Εντάξει. Αυτό το προσωνύμιο όμως μου το έχεις δώσει και μου το έχεις σκοπανίσει. Και το έχεις κολλήσει. Μα εσύ ο ίδιος το χρησιμοποιεί. Ναι, αλλά ναι, μισό λεπτό, μισό όταν μιλάω εγώ. Σε αυτό έχει δίκιο ο Πασχάλης, διότι σε έχω ακούσει, Δημήτρη, σε άλλο ραδιόφωνο να βγαίνεις και να λες ποιος είναι, είμαι ο δίθεν αρχαιολόγος, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, το δίθεν. Για, ναι, για το χαβά, για πάντα για την πλάκα. Πασχάλη, επειδή στο ίδιο ραδιόφωνο ο Πασχάλης έλεγε για μένα. Α, έχετε ο τέτοια. Ο δίθεν και ο τάχε, το προσωνύμιο, ο δίθεν και τάχα, αρχαιολόγος, το έβγαλε ο Πασχάλης, στον αρένα. Λοιπόν, καλά που διευκρινίστηκε. Είπαμε από εδώ και πέρα για μένα είσαι ο κύριος Δημόπουλος. Αυτό που θέλω να σου πω, κύριε Δημόπουλε, μπορεί να υποστηρίξω. Θα σε καλύψω. Μπορείς να υποστηρίζεις οποιαδήποτε ομάδα θέλεις, αλλά δεν έχεις κανένα δικαίωμα να κριτικάρεις αυτόν που ταΐζει την ομάδα. Και αυτός που ταΐζει την ομάδα είναι ο Καρυπίδης. Και μία παροιμία λέει με τα λεφτά μου και την κυρά μου. Λοιπόν, αν δεν σε αρέσει, κύριε Δημόπουλε, όπως ενεργεί ο πρόεδρος που ταΐζει την ομάδα και σε έχει φέρει από τα τάρταρα εδώ πέρα, λοιπόν, άλλαξε ομάδα. Μια που σ' αρέσουν οι κινήσεις του κυρίου Σαββίδη, γίνε παοξής. Λοιπόν, ένα πράγμα λοιπόν, θέλω να μάθω. Να σε διακόψω ένα και να απαντήσω. Όχι, ένα πράγμα και απαντάς. Να απαντήσω λιγάκι σε αυτό που είπες. Ένα πράγμα και απαντάς. Λοιπόν, διαρκείας στον Άρη έχεις, ναι ή όχι? Όχι, δεν μπορώ. Λοιπόν, όπως εσύ δεν μπορείς για τον οποιοδήποτε λόγο να έχεις φέτος διαρκείας, έτσι και για τον οποιοδήποτε λόγο ο πρόεδρος σου, κύριος Καρυπίδης, δεν μπόρεσε να σου φέρει τον Μέση. Εντάξει. Λοιπόν, έφερε αυτούς που μπορούσε η τσέπη του να φέρει και έχασε χθες 3-1. Και σε πληροφορώ ότι εσύ μπορεί να μην τον είδες στον αγώνα, ότι αν έδινε το πέναλτι που δεν το έδωσε, θα γινόταν 2-0 και δεν ξέρω αν θα είχε τα κότσια, όπως είπε ο κριτικός προηγουμένως,
να γυρίσει το αποτέλεσμα και να υπερηφανεύεται. Κύριε Δημόπουλο, σε ακούω. Πριν απαντήσει ο κύριος Δημόπουλος, μία άνω τελεία, εάν θέλετε παραμένετε στις γραμμές σας, διότι πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, εάν δεν θέλετε κλείνετε και ξανακαλείτε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ περιμένω. Εσύ κύριε Δημόπουλε. Να απαντήσω τώρα, Γιώργο. Όχι, αν περιμένεις ή όχι. Ναι, περιμένω. Περιμένεις κι εσύ. Εντάξει, αν θέλει. Ναι, εντάξει. Πάμε λοιπόν, διάλειμμα. Γεμάτο το κέντρο. Υπάρχει και μια ακροάτρια πολύ σεβαστή και πολύ αγαπημένη γενικά για το Λίμπερο, η κυρία Εύη, η οποία θέλει κάτι να πει και αυτή και να βάλει τη δική της χρειά σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται μεταξύ του κυρίου Πασχάλη και του κυρίου αρχαιολόγου. Εγώ... Όχι αρχαιολόγος, είπαμε. Για μας έχεις περάσει αρχαιολόγος τώρα, Δημήτρη, πώς θα γίνει δηλαδή. Τέλος και εμένα όταν ήμουν μικρός με φωνάζανε Λιόλιο. Λιόλιο, Λιόλιο, μέχρι τα 17 μου φωνάζανε Λιόλιο. Τους έλεγα Γιώργο ρε παιδιά, Λιόλιο. Λοιπόν, είσαι ο Δημήτρης ο αρχαιολόγος στο παρατσούκλι του. Ο άλλος ας πούμε είχε, άλλος λέγεται, έχουνε κάποια εγώ, παρατσούκλια. Να μιλήσει κυρία Εύη. Όχι, πριν από τις κυρίες προηγείται ο παρουσιαστής εδώ της εκπομπής. Όχι, μετά από σένα. Μισό λεπτό κυρία Εύη. Μισό λεπτό. Από σταθερό παίρνεις και θα έχεις όλη την ώρα. Έχουμε ακόμα άλλωστε μια μισή ώρα μπροστά μας. Δεν κρατιέμαι. Κρατήσου. Δημήτρη, ήδη με έχεις διακόψει 3 φορές. Θέλω να πω λοιπόν, για να παρεύω και να μην ξαναμιλήσω κατά κάποιο τρόπο στην αντιπαράθεση που γίνεται, και θα ξεκινήσω φυσικά από τις κυρίες, όχι μόνο επειδή είναι κυρία αλλά επειδή θέλει να επέμβει και να πει κάτι δικό της, θέλω να πω κάτι δικό μου πιο μπροστά. Θέλω να πω ότι αυτά τα οποία ακούγονται στην εκπομπή αυτή, όχι μόνο τώρα αλλά στα 20 χρόνια περίπου που κάνω ραδιόφωνο, είναι αυτά που εκφράζουν τη συνείδηση και το ταπεραμέντο του Δημήτρη του αρχαιολόγου. Πολλοί το χαρακτηρίζουν από μας ρομαντικό. Έχει καταντήσει στη σημερινή εποχή ο ρομαντικός να έχει και το προσωνύμιο του αγαθού έως και του ελαφρόμυαλου. Εμείς όμως οι εναπομείναντες ρομαντικοί είναι αυτοί που κρατάμε τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδος μας. Εμείς οι ρομαντικοί είναι που θα φύγουμε πρώτοι στη μάχη. Εμείς οι ρομαντικοί είναι που θα αφήσουμε το κορμί μας πάνω στα βουνά. Και εμείς οι ρομαντικοί είμαστε αυτοί που θα γίνουμε επικίνδυνοι όταν θα χρειαστεί. Γιατί άλλο ρομαντικός και άλλο χαζός. Ρομαντικός ήταν και ο Χίτλερ και έκανε τερατουργήματα. Ρομαντικός ήταν και ο Ναπολέον, ρομαντικός ήταν και ο Μέγας Αλέξανδρος, ρομαντικός ήταν και ο Μέγας Κωνσταντίνος που τηγάνισε τη γυναίκα του. Προσέχετε μας τους ρομαντικούς. Μη μας γυρίσει το μυαλό και τότε θα καταλάβετε τι θα πει ρομαντικός. Ακούω την κυρία Εύη. Λοιπόν Γιώργο, είναι η πρώτη φορά που χάρηκα που μίλησες πριν από μένα. Θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Πασχάλη. Δηλαδή τώρα ο κύριος Πασχάλης πήρε να βάλει πάγο το Δημήτρη. Να καταλάβω δηλαδή. Γεια σου κυρία Εύη. Να καταλάβω, όχι δεν θα με διακόψεις, θα με ακούσεις. Όχι γεια σου σου είπε, ευγενέστατα. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, πήρε να μας πεις τι. Ότι αφού πληρώνει κάθε πρόεδρος μπορεί να κόβει και να ράβει. Έτσι. Σε έχουν μάθει, φυσικά, η δική σου ομάδα με αυτά τα μέτρα και στα κουμπιά. Έτσι. Λοιπόν, η κάθε ομάδα, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής, η κάθε ομάδα έχει πρώτα μπροστά το λαό της. Έτσι. Έχει πρώτα μπροστά το τι είναι ο Άρης, είναι ο ΠΑΟΚ. Και μετά είναι ο πρόεδρος, οι πρόεδροι και οι μέτοχοι και ο ένας και ο άλλος πάνε και έρχονται. Η ομάδα μένει. Εμείς που τη λατρεύουμε από παιδιά και έχουμε γεράσει, μένουμε. Η ομάδα είναι του λαού, είναι του κόσμου.
Και δεν θα μας πεις εσύ ότι κάθε πρόεδρος λατρεύω τον Ιβάν, το σέβομαι όλα καλά. Μέχρι ένα σημείο. Έτσι και περάσει λίγο και βάλει το κεφάλι του λίγο πάνω από τον ΠΑΟΚ. Αυτό εσύ δεν μπορείς να το καταλάβεις. Έτσι και ο Άρης. Πρώτα είναι ο Άρης και ύστερα είναι ο Καρυπίδης. Και κάθε ομάδα. Όχι επειδή βάζουν τα όσον πέρα, αφορά την πολιτική. Νομίζουν ότι κάνουν κουμάντο και ότι η ομάδα είναι δική τους. Δεν είναι οι ομάδες δικές τους. Κάτσε λίγο, θα τελειώσει ρε Πασχάλη, ας γίνει να μιλήσει. Έτσι, αυτά είναι τα μέτρα και τα σταθμά σου και έτσι βγαίνεις και έτσι μιλάς. Εμένα δεν εκκλήσεις καθόλου. Να αφήσεις τον κύριο Δημήτρη στην πάντα, γιατί άνθρωποι σαν τον κύριο Δημήτρη λίγοι υπάρχουν. Λοιπόν, επειδή... Δεν είναι ρομαντικό αυτό, είναι πραγματικό, είναι ρεαλιστικό, είναι η αλήθεια. Κυρία Εφη. Αυτό είχα να πω, γιατί δεν θέλω. Καλύτερα είσαι όταν κοιμάσαι. Όταν ονειρεύεσαι, εκεί σε λατρεύω. Όταν είσαι όπως τώρα ξύπνιος, άστα να πάνε. Λοιπόν. Αυτό είχα να πω. Εντάξει, γεια σου κυρία Εφη. Ορίστε κύριε Πασχάλη. Έλα κύριε Πασχάλη. Έπεσε ο Πασχαλάκος. Ρε τον Πασχάλη. Έχουμε Δημήτρη. Πάει ναι, Δημήτρη. Είμαι εδώ. Ναι, έλα Δημήτρη. Λοιπόν, για να τελειώσω με το δικό μου το αριανό συναίσθημα. Ο κύριος Καρυπίδης και η οικογένεια Καρυπίδη έχει βοηθήσει πολύ τον Άρη. Βεβαίως. Και το σέβομαι αυτό. Βεβαίως. Εντάξει, το Βεβαίως. Σέβομαι. Και την προηγούμενη σεζόν μια χαρά τα πήγαμε και Ευρώπη βγήκαμε άσχετα τι έγινε στην Ευρώπη. Το σέβομαι. Εμείς οι Αριανοί όμως δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από έναν πρόεδρο. Θα πρέπει να τον βοηθήσουμε. Πάλι πρέπει να τον βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι Ιβάν Σαββίδες, ξέρουμε τα οικονομικά του. Μέχρι εκεί φτάνει. Γιατί δεν παίρνεις διαρκείας. Εντάξει ρε Πασχάλη τώρα... Να βοηθήσεις. Να ρωτάς τον άνθρωπο τι οικονομικά σε είναι πολύ, σε αυτά... Σε ευχαριστώ πολύ, Πασχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, αν θες να με κατηγορήσεις ότι δεν είμαι αριανός επειδή δεν πήρα διαρκείας... Εντάξει, όχι, θες... δεν σε κατηγορώ. Δεν σε κατηγορώ καθόλου. Καλά εντάξει, κάνεις την εργασία. Εγώ έχω δύο παιδιά να ζήσω, εντάξει, και παίρνω 500 ευρώ το μήνα. Εσύ μπορείς λοιπόν να ζήσεις μια οικογένεια με 4 άτομα με 500 ευρώ το μήνα... Και επειδή και εγώ δεν μπορώ να πάω να φάω καραβίδες, πηγαίνω και τρώω λοιπόν, σαρδέλα. Με αλλάζεις εντάξει. Τώρα, ρίχνεις, τώρα ρίχνεις την μπάλα στην εξέδρα. Εγώ άλλο ήθελα να πω και εσύ όχι. Μου λες άλλα. Λοιπόν, σε καταλαβαίνω, εγώ θέλω, εγώ θέλω, τώρα μιλάω στον, εγώ μιλάω τώρα, δεν θέλω. Ας τον Ολυμπιακό, δεν με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός. Εμένα με ενδιαφέρει... Για τον Άρη εμένα με ενδιαφέρει να μιλήσω μαζί με τον κύριο Γιώργο. Μπορώ να μιλήσω μαζί με τον κύριο Γιώργο. Εντάξει, λοιπόν, εντάξει, περιμένω, ακούω. Ακούω. Αυτό που ξεκίνησα, μην με διακόπτεις. Πρέπει οπωσδήποτε οι Αριανοί, οι υγιείς σκεπτόμενοι, να μιλήσουν μαζί με τον κύριο Καρυπίδη και να τον πούν. Εντάξει, αυτόν έχουμε, εσύ είσαι, αλλά... Μην εκτίθεσαι, μην προσβάλλεις την ιστορία της ομάδος. Ο Ολυμπιακός αυτό θέλει. Θέλει συμμάχους. Και το βρήκε στο πρόσωπο του πρόεδρου μας. Λάθος, κακός, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο πρόεδρος μας. Αλλά πρέπει... Να καταλάβει, δεν ξέρω τώρα αν ο κύριος Θόδωρος Καρυπίδης με ακούει, ως αγνός αριανός του λέω, εκτίθεσε κύριε Πρόεδρε. Το ίδιο είπε και ο σύνδεσμος του Super 3. Μη μιλάς πολύ, μίλα για την ομάδα σου και όχι για άλλες. Να είσαι καλά και Δημήτρη, να είσαι καλά. Και έλα. Ένα τελευταίο, ναι, ναι. Ένα τελευταίο, ναι. Ένα μήνυμα. Προς τον κύριο Καρυπίδη, με όλο το σεβασμό που τον έχω και τον ευχαριστώ για ό,τι έχει κάνει για την ομάδα μου. Μην καταρρίξεις να σε προδώσουν.
Γιατί αυτό φοβάμαι. Να είσαι καλά, γεια σου Δημήτρη. Όπως... Κοίταξε, έγινε. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό ακούσουμε και τον Πασχάλη τώρα να μας πει τις δικές του απόψεις. Πριν ξεκινήσει ο Πασχάλης και του δώσω σίγουρα το λόγο, γιατί πολλοί μιλήσανε για τον κύριο Πασχάλη. Να σου πω κι εγώ κάτι, ρε Πασχάλη. Οι ομάδες, οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες βασίζονται πάνω στο συνέστημα. Εάν αφαιρέσεις το συνέστημα από τον φύλαθλο, πες μου για ποιο λόγο να είσαι Αριανός, Ηρακλειδέας ή Παοξής. Να γύρω Μπαρτσελώνα. Λοιπόν, να βλέπω ποδόσφαιρο, να κερδίζω, να κάνω, να χαίρομαι. Αν αφαιρέσεις το συνέστημα από μέσα. Βλέπεις τι λένε οι Αριανοί. Ναι, αλλά άσε με να τελειώσω, Γιώργο και Γιώργο. Ναι, συγγνώμη. Πόσο προσεγμένη ήταν η ανακοίνωση του Super 3. Ο οποίος ναι μεν στηρίζει τον Καρυπίδη, διότι ο άνθρωπος πραγματικά πρόσφερε στον Άρη. Αλλά από την άλλη μεριά του λέει να προσέξει το θέμα του συναισθήματος. Ότι ο Άρης είναι μια ομάδα αρσενική, με ιστορία, με αγώνες, με πολλή καψούρα και δεν γουστάρουνε, ρε φίλε, να έχουνε παρεδώσει τέτοιου είδους με κανέναν. Εδώ μπαίνει το συνέστημα. Θα βγεις εσύ ψυχρά τώρα και θα μας μιλήσεις και πολύ καλά αντιμετωπίζεις και εσύ από την πλευρά σου έτσι τη ζωή και θα πεις, ρε μεγάλε, μια χαρά είναι το συνέστημα, αλλά ξέρεις τι πάει να κάνει ο Καρυπίδης, αν κάνουν δουλειές με τον Μαρινάκη, αν έχει, τον έχει τάξει ότι θα τον δώσει και 2-3 καλούς παίκτες ώστε να βγει στην Ευρώπη, να ωφεληθεί και ο Άρης και ο ίδιος, που φαίνεται ότι μέχρι εκεί αντέχει ο άνθρωπος. Και αυτό και εσύ έχεις δίκιο. Όμως άλλο είναι ότι ο Ολυμπιακός και ο Άρης έχουν καλές σχέσεις και ανταλλάσσουν και παίκτες, σήμερα θα εσύ, αύριο έναν καλό θα το δώσω σε σένα και έχουν μια συνεργασία, και άλλο να βγαίνω και να κάνω το δεκανίκι σου. Γιατί στο συνέστημα επάνω, εάν ο μεγάλος ευεργέτης του ΠΑΟ, ο Ιβάν Σαββίδης, βάλει τον εαυτό του ένα πόντο πάνω από τον ΠΑΟΚ, να ξέρεις θα υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις. Γιατί στην κάθε ομάδα, όπως και να το κάνεις, ειδικά στις δικές μας, γιατί οι ομάδες των Αθηνών αρχίζουν σιγά σιγά να εκφυλίζονται όσο αναφορά τους ρομαντικούς, το συνέστημα και τη φωνή του λαού, λόγω του ότι έχουν μεγιστάνες εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έτσι έχουν πλάσει μια ιστορία γύρω από τα ονόματά τους. Σε εμάς όμως εδώ στους Βόρειους βάζουμε πολύ το συνέστημα και την καψούρα και την αγάπη που έχουμε. Είδε στους Ηρακλειδείς, αν μπορείτε λέει, ξαναρίξτε μας εδώ που φτάσαμε, και είναι εκεί και προσπαθούν και κάνουν. Ο μεγάλος Ηρακλής που εχθές είχε, ήταν η μέρα που εκτελέστηκε νομίζω ο Ιβάνοφ, ο μεγάλος αυτός αθλητής του Ηρακλέως. Εμείς βάζουμε το συνέστημα, έτσι είμαστε εμείς οι Βόρειοι εδώ. Κρατάμε παραδόσεις, κρατάμε αξίες. Δεν είμαστε ψυχροί όπως είναι οι Αθηναίοι. Και πολλές φορές η αδικία μας γιγαντώνει και γίνεται αιτία αν αδικηθεί μια ομάδα και οι άλλοι να συμπάσχουν. Τώρα υπάρχουν και τα φανατικά κομμάτια της κάθε κυρία. Εκείνους τους καταλαβαίνω, γιατί και εγώ έχω περάσει από εκεί. Όμως ο πολύς ο κόσμος είδες με τον Άρη τι έγινε. Ναι μεν ο ευεργέτης, αυτός που μπορούσε να είναι ο Καρυπίδης, έχει βοηθήσει πραγματικά τον Άρη και τον έχει κάνει να είναι αξιοπρεπέστατο σωματείο, όμως φίλε μέχρι εκεί. Απόλαυσε αυτά που έχεις κάνει και την αγάπη του κόσμου. Μη μας βάζεις όμως δεκανίκη κανενός. Αυτά ήθελα να πω, Πασχάλη, σε ακούω. Λοιπόν, μίλησε για τον Ηρακλή. Λοιπόν, ναι. Και ο Ηρακλής έχει συναισθήματα, λαό και λοιπά, και είδες που κατέντησε. Γιατί... όχι που κατέντησε, που τον έριξε η πολιτική του Ολυμπιακού.
Ναι, διότι το να σωθεί ο Λεβαδιακός και η Τρίπολη έγινε αιτία να γίνουν πράγματα και δάματα στην ΕΠΟ. Γιατί και την Καλαμαριά, και κύριε Τρίπολη... Πασχάλη, και την Καλαμαριά, μην το ξεχνάμε κι αυτό. Επειδή ο Λεβαδιακός και η Τρίπολη έχουν έναν καρυπίδι, γι' αυτό κρατήθηκε στην κατηγορία και ο Ηρακλής που δεν έχει καρυπίδι έπεσε. Λοιπόν, στο κάτω-κάτω ο άνθρωπος δεν έκρυψε ποτέ ότι είναι Ολυμπιακός. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και όταν έβαλε υποψηφιότητα πρώτος για να πάρει τον Άρη, δεν ήταν ο Καρυπίδης, ήταν κάποιος άλλος. Λοιπόν, και δώσανε την ομάδα στον Καρυπίδη, ξέροντας ότι είναι Ολυμπιακός. Βεβαίως. Εντάξει. Βεβαίως. Μπράβο. Λοιπόν, πήρε τον Άρη από τα Τάρταρα, τον έπτυξε αξιοπρεπώς, όπως είπε εσύ προηγουμένως. Αξιοπρεπέστατα. Μπράβο. Και επειδή δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του, σωστά, πρέπει να κάνουμε την κορόιδο και να ακολουθήσουμε την τακτική του κύριου Κώστα. Στο τέλος κάνουμε ταμείο. Λοιπόν, αν στο τέλος δεν γίνει αυτό, γιατί ό,τι είπε μέχρι τώρα το έχει κάνει κιόλας, εντάξει. Σωστά. Όλοι είναι πληρωμένοι, όλοι είναι έτσι. Ο λαός από την πλευρά του πρέπει να αγοράσει διαρκείες, αυτοί που δεν μπορούν, σαν τον κύριο Δημήτρη, να μην πάρουνε, αλλά αυτοί που πηγαίνουνε να μην κάνουνε τις οποιαδήποτε μαγιές και να πληρώνει δεκάρικα και εικοσάρικα και τριαντάρικα, γιατί με ξένη τσέπη κάνουνε τον μπρούκλι ορισμένοι. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως όλοι βρήκαμε έναν άνθρωπο, αυτός που είναι 5 έχει, 10 έχει, 15 έχει. Να αγαπάει την ομάδα άσχετα αν δήλωσε ο Ολυμπιακός και να μας έχει εδώ που είμαστε. Από εκεί και πέρα κάντε το κορόιδο, γιατί ορισμένοι σαν τον κύριο Δημόπουλο, γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Δημόπουλος, είναι και άλλοι που βγαίνουν ρομαντικοί και επειδή το μικρόφωνο είτε στην τηλεόραση και το ξέρεις πολύ καλά, είτε στο ραδιόφωνο από υπουργό σε κάνει κλητήρα και από κλητήρα υπουργό, παρασύρει και ορισμένους άλλους, και όταν γίνουν πολλοί θα κάνουν ζημιά στην ομάδα, όχι στον Καρυπίδη. Ο Καρυπίδης αύριο μεθαύριο θα βάλει ένα πολιτήριο, θα πάρει 4-5 εκατομμύρια απόβαλε και θα σηκώσει να φύγει. Αυτός όμως που θα έρθει, μήπως είναι σαν τον Αμερικάνο του Ηρακλή και μας δείξει τα Τάρταρα και λέμε αμάν τι κάναμε, γιατί ο Ηρακλήδης όταν είχαν τον Θεοδωρίδη τον βρίζανε. Όταν έφυγε όμως λέγανε αμά τι κάναμε και δεν θέλαν να το παραδεχτούν και δεν το παραδέχονται ακόμα. Είναι έτσι, δεν είναι? Βεβαίως. Με τη διαφορά ότι λοιπόν, ο Θεοδωρίδης ποτέ δεν έβαλε κάποιο άλλο σωματείο δίπλα από τον Ηρακλή. Μπορεί να έδινε τους παίκτες όσο μπορούσε, δηλαδή. Δεν έβαλε γιατί ήταν Ηρακλειδέας. Ο Καρυπίδης είναι Ολυμπιακός. Εντάξει. Δεν ξέρω αν δεν άκουσα. Έχω δει και τέτοια. Παραδείγματος χάρη, ο Κοσκοτάς ήταν Παναθηναϊκός. Όταν πήγε στον Ολυμπιακό, λοιπόν, δεν έβαλε ποτέ τον Ολυμπιακό δίπλα από τον Παναθηναϊκό. Δεν έτυχε. Μπορεί, άκουσα να δεις, μπορεί αυτό που είπε ο Καρυπίδης να είχε αντίκρισμα τρία καράβια. Άμα του είπε ο Μαρινάκης, πες αυτό και εγώ θα σου δώσω τρία καράβια. Εντάξει, τρία καράβια δεν τον είπα, αλλά σίγουρα θα τον είπε ότι εδώ είμαστε το Δεκέμβριο. Το βλέπω. Αν τον είπε, το ξέρουν οι δυο τους. Λοιπόν, για να μην τρώω το χρόνο, να καλύψω την κυρία Εύη. Λοιπόν, κυρία Εύη, κάποτε ο αντιπρόεδρος σου, ο γιος του προέδρου σου, πήγε έξω από το Καριλάου και έβαλε και χόρευε τη Θετέλια. Κάτι που δεν το επικροτεί κανένας και το είπατε. Αλλά επειδή αυτός είναι που βάζει τα λεφτά, όλοι κάνανε το κορόιδο. Ω, με συγχωρείς. Λοιπόν. Με συγχωρείς. Έλα Χριστό. Ναι. Θέλω να σε ακούσω. Όχι. Είχαν βγει όλοι και είχαν πει ότι αυτό που είχε κάνει ο Γιώργος Σαββίδης είναι κατακριτέο. Πότε έγινε αυτό στον Ολυμπιακό ότι αυτό που έκανε ο Μαρινάκης ήταν κατακριτέο? Εμείς από αυτή την εκπομπή εδώ τη στυλιτεύσαμε την ενέργεια αυτή. Και τον έχουμε πει επανειλημμένος, σταμάτα με το Instagram και τα αυτά και τα γράφεις και να κάνεις. Ναι, δεν σταματάει. Αλλά εμείς, εμείς όμως βγαίνουμε και το λέμε. Πες το και εσύ μια φορά στο Μαρινάκι. Αυτό που έκανε με το
πέσιμο πόγινε στους παοξίδες, κύριε Κώστα, κύριε Πασχάλη. Αυτό το πέσιμο πόγινε, μισό λεπτό κύριε Πασχάλη. Αυτό το πέσιμο στους παοξίδες, μέσα στο διάδρομο εκεί πέρα που τους βάλανε 100 μέτρα να τρέχουν ανάμεσα από τραμπούκους, δεν το ήξερε ο Μαρινάκης. Γιατί αν δεν το ήξερε έπρεπε να πάρει κεφάλια. Εάν το ήξερε, κακώς το ήξερε, δεν βγήκε ένας από εσάς να το στυλιτεύσει. Τρόμος! Γιατί, μα σου είπα, εσύ το είπες μάλλον, και πολλοί το λέτε, ότι εκεί κάτω είμαστε καθηγητές. Λοιπόν, και τι μου είπες εσύ, τι μου είπες κατηδία στο τηλέφωνο, ας ήμουν εγώ γενικός αρχηγός, να έβγαζα έναν να φάει μία και να μην γινόταν ο αγώνας. Εδώ το εγώ θα κατέβαινα, πρώτος, θα έπαιρνα και το Βιερίνια μαζί μου και κανένα δυο ακόμα και θα πήραν τι θέλετε ρε. Κάποιον θα παρούσε. Πέσε κάτω λοιπόν. Να σε ρίξουν στην πίτα εθνική, αυτό θέλω. Αλλά εκεί τα αγαθιάριδες δεν το κάνανε. Μπράβο. Αυτό που δεν κάνει οι αγαθιάριδες, λοιπόν το κάνει ο Μαρινάκης. Τέλος πάντων. Τι κάνει, και βάζει τον κόσμο να βαράει τους παίκτες. Τι κάνει. Δεν βάζει. Ο κόσμος δεν χρειάζεται να τους πει κανένας βαράτε. Ρε αφού ήταν ρε Κώστα. Ρε Πασχάλη. Διαπιστευμένοι ήτανε. 20 άτομα με τις διαπιστεύσεις. Να ανάμεσα κάποτε, πού γίνονται αυτά. Εδώ κάποτε μεγάλο δημοσιογράφος σε αγώνα Παναθηναϊκού Άρη πέταξε μπουκάλι στον Ιωαννίδη τον... Ο Πρετεντέρης. Μπορούμε τώρα να βάλουμε μυαλό στον οποιοδήποτε. Ναι, άλλο μία μεμονωμένη ενέργεια και άλλο στημένα 20 κομμάτια. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Βρεθήκανε 20-30 ομοειδιάτες. Όχι δεν λοιπόν... ήταν διαπιστευμένοι, πώς το να στο πω ρε φίλε. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Είχαν δικαίωμα να είναι εκεί για να προφυλάξουν τον ΠΑΟΚ από καμιά στραβωμάρα. Και δημιουργήσαν λοιπόν ίδιοι το πρόβλημα. Τέλος πάντων λοιπόν, και επειδή δεν άκουσα χθες την εκπομπή, να μιλήσω και χθες για λίγο για την εκπομπή για να κλείσω γιατί κάναμε εκπομπή. Λοιπόν, καταρχήν να σου δώσω συγχαρητήρια για τον υπουργό που έβγαλες. Τα είπε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, από την άλλη είπατε μπράβο στον Ιβάν το Σαββίδη που αγόρασε το εργοστάσιο. Το εργοστάσιο το αγόρασε εκεί πέρα και πολύ ξέρετε. Α, το ΣΕΚΑΠ. Ναι. Τι ΣΕΚΑΠ. Λοιπόν, τον πιάσανε κόσο και του πουλήσανε το εργοστάσιο και επειδή είναι ξύπνιος επιχειρηματίας ο Ιβάνος Σαββίδης, βρήκε τους Κινέζους και το πούλησε. Εντάξει, και καλά έκανε. Δεν έγινε λοιπόν, έτσι. Βρήκε τους Κινέζους και το πούλησε. Ήταν ένα προϊόν που είναι το καλύτερο του κόσμου, τα καπνά της Ξάνθης. Πήρε ένα εργοστάσιο ρακένδυτο, έριξε 50 εκατομμύρια, το εξυγχρόνησε και μέσα με τα άλλα που είχε στην πεϊστή Ρωσία, έβαλα και αυτό μαζί με 30 ακόμα και το πούλησε. Λοιπόν. Και μπράβο του. Μπράβο του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είπε ο δημοσιογράφος που έβγαλε και να τον έχεις από κοντά, σου είπα και άλλη φορά μπορεί να χρειαστεί να βγάλετε δεύτερο βιβλίο. Ναι. Γιατί πήραμε το προτάσμα που πήρατε. Ναι. Λοιπόν, και γιατί πέσαμε στη Β' Εθνική, εκεί θα πάτε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τι θα πάνε στη Β' Εθνική. Εσείς. Α. Και λοιπόν, θα πάρει και το περσινό το πρωτάθλημα, θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Ναι, αυτό δεν σου λέω. Θα σας πάρουμε το πρωτάθλημα. Θα πέσετε Β' Εθνική και θα γράψετε βιβλίο. Κοντά να τον, από κοντά να τον έχει το δημοσιογράφο. Λοιπόν, και είπε ο δημοσιογράφος γιατί ο Ιβάνος Σαββίδης δεν κάνει ένα πανεπιστήμιο εκεί πάνω. Ιδιωτικό. Εδώ ο Σαββίδης δεν μπορεί να κάνει γήπεδο στην Τούμπα. Θα κάνει πανεπιστήμιο στην Κομωτινή, ρε φίλε. Εντάξει, μπορεί να έχει λεφτά, αλλά εντάξει. Να ξέρουμε τι λέμε. Εντάξει. Λοιπόν, όταν θα κάνει γήπεδο, μπορεί να περισσέψει κανένα φραγκάκι, να κάνει και κανένα νηπιαγωγείο, όχι πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο μου, θες να ρωτήσεις κάτι, να σου απαντήσω. Φύγαμε για διάλειμμα. Γεια σου, κύριε λοιπόν, Πασχάλη. Άσχολη μας. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Γιώργος Συρίγος, Χρήστος Γιωβάνογλου στην επιμέλεια της εκπομπής και στο συντονισμό αλλά και συμπαρουσιαστής η Αποστολή Αντοβόλη. Την περιμένουμε ακόμα και διαρωτούμαστε θα έρθει ή δεν θα έρθει. Θα στοιχημάτισες
ένα κομμάτι από την τεράστια περιουσία σου, έστω και το πιο μικρό, ότι θα έρθει? Όχι. Ούτε εγώ, ρε φίλε. Είναι ψεύτης ο Σκαντζόχυρος, το έχω πει. Δεν έχει ιερό και όσιο. Θα έρθει τώρα κατά τα Χριστούγεννα, θα μας αρχίσει μουσικές αυτές και τα λοιπά. Θα στείλει χαιρετίσματα στους φίλους σου και τις φίλες. Θα κάνει τις δημόσιες σχέσεις. Γεια σας. Παπαδιά. Παπαδιά. Έτσι. Πάπησα αποστολία. Ορίστε στη γραμμή που περιμένει. Γεια για χαρά, Γεωργία. Γεια για χαρά. Γεια σου, Λεβέντη. Λοιπόν, το βασικό είναι ότι ο Δημόπουλος, το μικρό του ποιο είναι, Γιώργος? Δημήτρης. Α, Δημήτρης. Λοιπόν, ο Δημήτρης, γιατί με το επίθετο πρέπει να λες κύριος. Λοιπόν, ο Δημήτρης για μένα έχει απόλυτο δίκιο. Όχι για άλλο λόγο, γιατί η ισορροπή ανάμεσα στο ένα και στο άλλο δεν πάει ούτε από μια μεριά ούτε από την άλλη μεριά στην άκρη. Δηλαδή, ο Πασχάλης είπε ότι να κάνει κανείς το κορόιδο. Δεν είναι να κάνει το κορόιδο. Είναι όποιος ενδιαφέρεται για την ομάδα του, δεν κάνει το κορόιδο καταρχάς. Απλά ή θέλεις να τον κρατήσεις γιατί σε συμφέρει σαν ομάδα ή δεν τον κρατάς. Και γιατί να τον κρατήσεις? Το μεγάλο λάθος που έκανε ο Ηρακλής είναι αλήθεια. Δηλαδή, οι οπαδοί. Έναν Παπαδόπουλο που δυστυχώς έφυγε και από τη ζωή, δεν το κρατήσανε γιατί τους έλεγε ότι δεν μπορώ παραπάνω, αλλά μπορούσε να τους κρατήσει εκεί που μπορούσε. Βρες έναν άλλον μεγαλύτερο και διώξ τον. Αλλά μέχρι να τον βρεις, γιατί να τον διώξεις? Για να πάθεις ζημιά μεγαλύτερη. Λοιπόν, φυσικά ξέρουμε ότι οι οπαδοί λειτουργούν με το θυμικό, εντάξει, δεν μπορείς εύκολα να βάζεις λογική. Αλλά σίγουρα όμως, αν θες να το δεις λίγο πιο ψύχρεμα, συμφέρει σε όποιον είναι, γιατί το λέμε κιόλας, ότι ο κάθε πρόεδρος είναι περαστικός, η ομάδα είναι για πάντα. Αλλά το ζήτημα είναι να σε συμφέρει, να τον κρατήσεις ή να τον διώξεις. Μην το κάνεις πριν την ώρα του. Για μένα σε αυτό δεν είπε τίποτα ο Δημήτρης λάθος, δηλαδή δεν είπε διώξτε τον Καρυπίδη. Είπε απλά ότι έκανε μια κριτική και στον στηρίξτε πρόεδρο. Τον είπε και πάτε και πέντε ακριβώς άτομα κοντά του και τα λοιπά, και άμα θα έχει και κάποιους δίπλα που έχουν λόγο, θα σταματήσει και αυτές τις ακραίες δηλώσεις που κάνει καμιά φορά. Εν πάση περιπτώσει, και εγώ τον Δημήτρη τον λοιπόν εκτιμώ πάρα πολύ. Ναι. Απλά θα σου πω το εξής για να κλείσω με αυτό, γιατί είναι σημαντικό για όλες τις ομάδες, πιστεύω. Γίνονται τα ίδια λάθη. Το να πιάσεις από το λαιμό τον έναν πρόεδρο που σου προσφέρει είναι μεγάλο λάθος. Του να του κάνεις όμως κριτική είναι σωστό. Και εσύ το ίδιο λες και πιστεύω αυτό κάνεις. Δηλαδή δεν λες διώξτε τον τάδε ή πετάξτε τον γιατί δεν αξίζει. Λες απλά έκανε λάθη. Φυσικά λάθη ούτε ο Πάπας. Μόνο αυτός που έχει πεθάνει. Όλοι οι άλλοι κάνουμε λάθη. Μπορούμε να δεχτούμε ένα λάθος αρκεί να διορθωθεί. Όλη η φασαρία λοιπόν είναι όσο μπορούμε το θυμικό να το έχουμε για να ευχαριστιόμαστε την ομάδα, αλλά να μην καταστρέφουμε και αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει. Έτσι πιστεύω. Είσαι μια σοφή άποψη από έναν εξαιρετικό ομιλητή που χαίρομαι πολύ που είναι ακροατής και συμμετέχει σε αυτή την εκπομπή. Να είσαι καλά, κύριε Φιλάρετε. Πάμε στον επόμενο. Ορίστε. Γιώργο, καλησπέρα. Καλώς τον. Ο Θοδωρής. Έλα, Θοδωρέ. Θοδωρής, μου πάω ξύς. Λοιπόν, ναι, ναι. Το ραδιόφωνο, Γιώργο, είναι ένα πολύ ωραίο μέσο έτσι έκφρασης και να λες την άποψή σου ελεύθερα. Λοιπόν, πιστεύω όμως ότι, επειδή ακούω πάρα πολύ ραδιόφωνο, ότι όποιος μιλάει πρέπει να ξέρει και τι λέει. Έτσι, να έχει κάτι να πει. Δεν είναι να βγω στον αέρα για να πω, για να βγω στο σιρήγο, να μιλήσω. Δεν λέει κάτι αυτό. Δεν το κάνουμε από χόμπι αυτό. Σωστά. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, αυτός ο όταν δεν μιλάω σημαίνει ότι συμφωνώ. Όταν αυτός ο φίλος παριστάνει το γέννη και λέει Πασχάλης Ολυμπιακάρα και κάτι τέτοια και κριτικάρει το Καρυπίδη. Κριτικάρει καταρχάς έναν άνθρωπο και του λέει γιατί δεν πήρες διαρκείας. Και βγαίνει το παλικάρι και του λέει ζώνει 500 ευρώ το μήνα. Και μου μιλάς για διαρκείας.
Δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, δηλαδή την κριτική του ανθρώπου αυτό. Γιατί του κάνει τέτοια κριτική? Δηλαδή όποιος δεν παίρνει διαρκεία δεν είναι... Νομίζω ότι το κατάλαβε ο Πασχάλης. Νομίζω ότι το κατάλαβε ο Πασχάλης Θόδωρε και δεν το συνέχισε. Α, μπράβο. Και καλά θα είναι, καλά θα είναι πριν βγει να μιλήσει να καταλαβαίνει τι έχει να πει. Αν έχει να πει κάτι να το πει. Έτσι ακούμε, δεν είμαστε κουφοί. Τα πάντα ακούμε. Σε κάθε εκπομπή σου θα βγει και θα πετάξει οτιδήποτε άσχετο μπορεί να φανταστείς. Κάτι σχετικό δεν έχει πετάξει, κύριε Κώστας. Και εκείνος είναι, πώς το λένε, λίγο τρελιάρης, αλλά εκείνος είναι ωραίος τύπος. Ο Κώστας είναι ψυχούλα, ρε. Είναι αντιπαοξής, αυτό είναι, δηλαδή μισεί οτιδήποτε είναι έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ, αλλά έχει και τρόπο να τα λέει και δεν κάνει, δεν λέει και υπερβολές. Απλώς τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ δεν σας πάει, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Γιατί ο Καρυπίδης τώρα έσω στον Άρη, μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Να σε καλά, Θοδωρή, ορίστε ο επόμενος. Καλή εβδομάδα, Γιώργο. Καλώς τον κύριο Βασίλη. Σε σένα και σε όλους τους ακροατάς. Υποκλίνομαι μπροστά στην ομιλία, στον τρόπο της έκφρασής σας, αλλά και της τεράστιας γνώσης σας. Τον μοναδικό κύριο Βασίλη, τον αγαπημένο. Σας ακούμε. Χρόνια πολλά σε όλους τους ελευθέριους και στις ελευθερίες. Έχουμε τέτοιο σήμερα. Ελευθέριους και ελευθερίες. Σήμερα είναι το Αγίου Ελευθερίου. Χρόνια πολλά στον κύριο Κώστα για τον πρωτότοκο εγγόνι του. Μάλιστα. Τον Νίκουσα δεν μπόρεσε να επικοινωνήσω. Θα πρέπει να ξανασυστηθούμε, κύριε Γιώργο. Η ταπεινότητά μου είναι ένας απλός ακροατής. Του απλού παρατηρητή. Τον οποίο παρακολουθώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η συμμετοχή μου στην εκπομπή υπέχει θέση σελιδοδείκτου. Ούτε θα υποδείξω σε κάποιον συνάνθρωπό μου τι να κάνει, ούτε αυτό το οποίο λέω εγώ είναι σωστό. Αρκεί να σημειώσει τη σελίδα, την ημερομηνία και να ψάξει να βρει την αλήθεια μόνος του. Ξεκινώντας σήμερα την εκπομπή, παίζοντας εκεί με τον Χρήστο επιθρησιακά, χρησιμοποίησε την λέξη ομοούσιος και ομοιούσιος. Ομοούσιος του πατρί. Λοιπόν, ακριβώς. Ναι. Πριν λίγες μέρες γιορτάσαμε τον Άγιο Σπυρίδωνα. Μεγάλη χάρη του. Ξέρεις γιατί διακρίθηκε ο Άγιος Σπυρίδωνας? Δεν έχω ιδέα. Ακριβώς για αυτή τη λέξη που είπες. Ένας τεράστιος θεολόγος και φιλόσοφος, ο Άριος, αμφισβητούσε τη θεότητα του Ιησού. Τη θεότητα του Ιησού. Αν ήταν Θεός ο Ιησούς. Ακριβώς, και την ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος. Οπότε δεν υπήρχε τριαδικός Θεός. Αυτό αγέννητο κατά την πρώτη... Ο Ιησούς ήταν Θεός δηλαδή? Φυσικά. Γιατί τότε έλεγε ο Υιός του ανθρώπου τότε συνέχεια? Τότε τους παρακάλεσε τους Άγιους Πατέρες ο Άγιος Σπυρίδων και πήγε στήθηκε μπροστά στον Άριο, ο οποίος ερείς στο Εμπαρόδο υπήρξε και αυτός διευθυντής στη σχολή Πλάτωνος στην Αθηνών. Εκεί γνωρίστηκε και εξάλλου με το Μέγα Βασιλείο. Σπουδάσανε στην Ακαδημία Πλάτωνος και οι δύο. Και ο Ιουλιανός. Θα τον λες. Αυτό γιατί δεν τον λες? Μιλάμε τώρα για Άγιους Πατέρες. Μην τα μπερδεύουμε. Ιουλιανός ή το Αυτοκράτορ. Λαϊκός. Όταν σπούδαζε δεν ήταν Αυτοκράτορ. Όχι, αλλά ήταν Αυτοκράτορ. Δεν ήταν, θέλω να σου πω, θεολόγος. Μάλιστα. Εμείς μιλάμε για τους θεολόγους τώρα. Όπως βλέπεις τον κάθε ιερωμένο να σπουδάζει στα δικά μας πανεπιστήμια. Δεν σημαίνει ότι ο συμφοιτητής του, επειδή σπουδάζει κάποιος ιερωμένος, ότι και ο συμφοιτητής είναι ιερωμένος. Λοιπόν, ο Άγιος Σπυρίδωνας στήθηκε μπροστά στον Άριο. Ζήτησε ταπεινά συγγνώμη από τους Άγιους Πατέρες που θεολογίζανε. Και του λέει, δεν πιστεύεις, λέει, στην αδικότητα του? Δεν μπορώ να την καταλάβω, λέει. Και εγώ δεν μπορώ, κύριε Βασίλη. Τότε έβαλε το χέρι του στην τσέπη και έβγαλε ένα κεραμίδι. Του λέει, εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα και μου βγάζεις ένα κεραμίδι? Του λέει, σταύρωσέ το και πέσε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Χαμογελώντας ο Άριος το έκανε και ξαφνικά πάνω από το χέρι, όπως το έχει σφιγμένο ο Άγιος Σπυρίδωνας, ξεπήδησε φωτιά.
Από την κάτω μεριά της παλάμης έφυγε το νερό και μέσα στο χέρι του έμεινε ο πυλός. Αυτό λέει ο τριεδικός Θεός. Έτσι γίνεται. Βέβαια, μετά στην επόμενη Οικουμενική Σύνοδο που ετέθη το θέμα του Αγίου Πνεύματος από τον Μέγα Γρηγόριο, τον Ζηνό, τον Θεολόγο, και συνέταξε αυτό το στίχο και στο όνομα και στο Πνεύμα του Άγιον, του Κύριου, των Ζωπιών του κλπ. Το Άγιο Πνεύμα τι είναι? Ο Ερμής της αρχαιότητας. Ο Ερμής ήταν κοπριά σκέτη. Ο Ερμής της αρχαιότητας. Δηλαδή ήταν το λαμόγιο του Δία, κλέφτης, ψεύτης. Είναι το Πνεύμα του Θεού και του Υιού, το οποίο όμως είναι και αυτό ελεύθερο. Ένα, γι' αυτό σου λέω, το εσείς οι που τα ψάχνετε πολύ τα πράγματα, αλλά άχι, και οι θεολόγοι πολύ τα μπερδέψατε τα θέματα. Την κάνατε ουσίως, δύσκολη πολύ τη θρησκεία, κύριε. Το όμο είναι πάρα πολύ απλή. Το όμο ουσίως, και γι' αυτό γίνονται και οι φανερώσεις. Το όμο ουσίως σημαίνει ότι είσαι από την ιδίαν ουσίαν. Εάν με την ίδια σπουδή που διαβάζουμε τα αθλητικά μας ή διαβάζουμε τα πολιτικά μας, διαβάζουμε και την Καινή Διαθήκη και τις πράξεις των Αποστόλων, τότε θα καταλαβαίναμε πολλά, πάρα πολλά. Αλλά δυστυχώς μας αρέσουν τα ημίμετρα. Είμαστε εξάλλου λαός του ημίθεως. Να σε ρωτήσω κάτι. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ημίθεοι. Δεν είναι μόνο εμείς σαν Έλληνες. Έλα. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, δεν ξέρω τώρα καλά το λέω, δεν το λέω καλά, αλλά αυτό που έχει ο άνθρωπος δεν το έχει κανείς σε εκατομμύρια πλανήτες που βλέπουν με τα τηλεσκόπια. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να πω το εξής. Κατά τη γνώμη σου, αν και δεν είσαι θεολόγος, αλλά τις γνώσεις σου πραγματικά τις... παιδιά μου. Λοιπόν, εγώ που πιστεύω μόνο στον Χριστό, κάνω μεγάλο λάθος? Τραγικότητο λάθος. Δηλαδή πιστεύω στον Χριστό το λόγο του, αυτά που κήρυξε, τα λόγια του και την αγάπη που για την κοινωνία και τον κόσμο. Αυτά μου αρέσουν, αυτά πιστεύω, τα άλλα δεν τα καταλαβαίνω. Δηλαδή ούτε το Άγιο Πνεύμα καταλαβαίνω τι είναι, αλλά και με τον πατέρα του δεν έχω και πολλά καλές εικόνες. Από την... δηλαδή ποτέ ο Χριστός δεν θα έλεγε πάνε να σφάξεις το παιδί σου να δω άμα αγαπάς, ας πούμε. Λέω τώρα μία αυτή. Γιατί αυτό ήθελα να σου πάρω τηλέφωνο, επειδή το έχεις προαναφέρει πάρα πολλές φορές. Ναι, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν μπόρεσες ακόμα να το καταλάβεις τα όχι χρόνια που έφτασες, γιατί το είπε? Όχι. Γιατί όταν πληρώθηκαν οι γραφές και σταυρώθηκε ο γιος του, άφησε να σταυρωθεί για να δείξει τον άνθρωπο πώς θα τον αγαπάει. Όταν εκτέλεσε την εντολή ο Αβραάμ για να εκτελέσει τον Ισαάκ, ναι, τον πήρε πάνω από το βουμό και του έβαλε ένα κρυάρι. Εγώ πάντως, κύριε Βασίλη, άμα μου έλεγε ο Θεός να σφάξω το παιδί μου να δω άμα δά, τον έλεγα δεν σε γουστάρω κιόλας. Όχι δεν σε αγαπάω, δεν σε πάω κιόλας. Και άμα θες εσύ να σφάξεις το γιο σου, πάνε σφάξ το, ναι. Εγώ δεν το ακουμπάω το παιδί. Αυτός πώς έσφαξε το δικό του? Δεν το έσφαξε. Το δικό του. Το Χριστό. Ναι. Νομίζω ότι ο Χριστός είναι ο εαυτός του. Δεν έσφαξε κανένα γιο του. Ένα κομμάτι του. Ξέρω εγώ πώς το έγινε. Δηλαδή δεν έγινε. Είναι το αγαπημένο νεόφυτο του Θεού, όπως αναφέρει στην προφητεία, πολύ πριν γεννηθεί ο Ιησούς, ο Ισαΐας. Ξέρω τι είπε ο Ισαΐας και ο Απόστολος Παύλος. Εγώ το παιδί μου δεν το σφάζα με κανέναν, ναι, Απόστολο Παύλο. Τον οποίο και γι' αυτό να δεν έχω και την καλύτερη γνώμη. Ξέρεις γιατί? Διότι δεν είσαι Θεός. 100%. Αλλά είμαι κάτι σαν Θεός. Εγώ με τη δύναμη που μου δώσε αυτός, έτσι, γιατί αυτός με δημιούργησε. Και μου δώσε εκπληκτικές δυνάμεις. Καθηκόνα και καθηκομοίωσεν. Βεβαίως. Και γι' αυτό βαδίζουμε όλοι μας προς την θέση ανάλογα με τα δυνάμεις μας. Απλώς έτσι, αυτά που μας διδάξανε που είναι η Ισραηλίτικη ιστορία. Δεν είναι αυτό που λες. Είναι εντελώς λάθος, θα το εξηγήσω γιατί.
Πες ότι πας σε ένα δικηγορικό γραφείο τώρα. Σωστά μέχρι εδώ. Βεβαίως. Και λες, η μητέρα μου έφυγε τη διαθήκη. Μάλιστα. Περνάνε τα χρόνια. Σου τη διαβάζει ο δικηγόρος. Περνάνε τα χρόνια. Έχει φύγει η μητέρα σου. Και πας εκεί και εμφανίζεται νέα διαθήκη. Ποια διαθήκη ισχύει? Η νέα. Α, ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι και η κοινή διαθήκη. Γι' αυτό όλα είναι στα ελληνικά γραμμένα, για να μπορέσει ο κόσμος κατανοητά να τα προσλάβει. Άρα πάμε στη νέα διαθήκη, την οποία είναι υπό Χριστός. Ακριβώς. Η καινή διαθήκη, για να καταλάβεις, είναι καθαρά για λόγους ιστορικούς, πώς ξεκίνησε η εμφάνιση του Θεού, πώς ο Θεός πέταξε μαύρο πέπλο πάνω στο εβραϊκό έθνος με αυτό το οποίο κάνανε. Το κατάλαβες? Όχι. Αυτός που κάποτε ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού. Ούτε αυτό το πιστεύω. Ο Θεός αγαπάει, κατά τη γνώμη μου, όλο τον κόσμο το ίδιο. Και δεν θα είχε ακριβώς έναν ειδικό λαό να τον αγαπάει μόνο. Δεν μπορεί, άκου. Δεν μπορούσε ο Θεός επί όλης της γης και επί όλα τα έθνη να εμφανιστεί για να βάλει μία τάξη. Άμα δεν μπορεί ο Θεός, ποιος μπορεί εγώ? Δεν μπορεί να σε εξηγήσω γιατί τη λέξη δεν μπορεί είναι ελαφρώς αδόκιμος. Έτσι. Διότι ο Θεός επιτρέπει ελεύθερο στον άνθρωπο να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά απλά το εβραίκο έθνος, οι 12 αυτές φυλές, ή το υπερβολικά σκληρές, δεν θα καθόντουσαν κανένας να αρχίζει να θεολογίζει. Ίσχυε ο προπάτορας, είχανε τον Αβραάμ, που παρασιώστηκε ως όν. Ούτε αυτό, ούτε αυτό τον πάω. Δεν έχει σημασία. Η ιστορία του δεν μου βγάζει καλόν άνθρωπο. Και κάτι εκεί με τον Φαράο και κάτι με τη γυναίκα του και κάτι που την έδειξε σαν αδερφή του και αυτά και τα λοιπά που δεν τα λένε. Έπρεπε όλα αυτά να μπουν σε μία αρχή με τις εντολές που του το έδωσε, γιατί αργότερα όταν πολύ δύσκολα τα κάνατε τα πράγματα. Είναι απλά τα πράγματα. Πιστεύω όχι στο Χριστό και στο κήρυγμά του, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα δε από μπενάκι και βγενάκι. Να σε καλά, είναι γεμάτο, είναι μα, μαζί, το κέντρο. Μαζί θα τους δεις. Με, ας τους δω μαζί. Μα μαζί θα τους δεις και τον πατέρα ας και τον νιό. Δεν τον θέλω τον πατέρα. Δεν τον θέλω, Χρυσέ μου. Το γιο θέλω. Δεν μου αρέσει αυτά που διαβάζω για τον πατέρα. Δεν έχει σχέση με το γιο. Τώρα αν ήθελε τότε έτσι και μετά το γύρισε, Θεός είναι στα θέματά του. Αλλά εγώ από αυτά που διαβάζω, γιατί μου έδωσε την βούληση να έχω τον τρόπο να μπω, να έχω δικιά μου σκέψη, είμαι φουλ χριστιανός. Είναι η πιο όμορφη, η πιο γλυκιά θρησκεία του κόσμου. Γιατί υπάρχουν και άλλες θρησκείες. Αυτοί που με λένε οι φίλοι μας οι Ισραηλίτες, δεν την πάω. Πώς θα γίνει δηλαδή? Δεν έχει σχέση με τον Ισραήλ, μην τα μπερδεύεις. Μα αυτοί τα έχουν γράψει αυτά. Τα μπερδεύεις. Ποιος τα έχει γράψει αυτή? Είναι η Ισραηλίτικη ιστορία. Εμείς ομιλούμε για την Καινή Διαθήκη. Η Καινή την έγραψαν στα ελληνικά για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει, όπως πολύ σωστά είπες, αλλά ξεκινάει από την Παλαιά Διαθήκη. Ακάψω τα Σόδομα και τα Γόμορα, ρίξω βόβες, έτσι καταστρέψω. Η Παλιά Διαθήκη είναι το γενεαλογικό σου δέντρο, να καταλάβεις. Για ποιο λόγο έκαψε τα Σόδομα και τα Γόμορα, μου λες, σε παρακαλώ, τον Κοσμάκη εκεί. Τον Κοσμάκη? Ναι. Ξέρεις τι γινόταν στα Σόδομα και τα Γόμορα? Τι γινότανε που δεν γίνεται σήμερα, να μου πεις. Ε? Τι γινότανε που δεν γίνεται δεν σήμερα? Δεν μπορείς να το φανταστείς. Τι? Ενθυμίσαι ποια ήταν η υπόσχεση στη Σάρα των Τριών Αγγέλων. Τη Σάρα των Τριών Αγγέλων, δεν το θυμάμαι και δεν το ξέρω. Τους είπε πονηρά σκεπτόπι, εις τα Σόδομα και Γόμορα έμεινε έξω της πόλης ο Λότ με την οικογένειά του. Ναι, ο οποίος ήταν κοπριά αυτός ο Λότ. Άκου, ο Λότ είναι ένας, σωστά μέχρι εδώ? Ο Λότ, τον έχτιμ και Άγιο, αυτός δεν είναι που πήγαινε με τις κόρες του και έκανε και παιδιά. Βρεάσινα, αυτά είναι φρασίματα. Να σου μιλήσω θεολογικά τώρα. Θεολογικά κι εγώ μιλάω. Τα λέω λίγο στα ελληνικά, ας πούμε. Ήταν ένας. Ποιος? Τρεις οι κόρες του, τέσσερις.
Και μία σύζυγός του, κομμάτια, σωστά με χρειάζεται. Όχι, λάθος. Ήταν ένας αυτός, δύο οι κόρες του, τρεις και μια γυναίκα του, τέσσερις. Πέντε, πέντε, πού τους έβγαλε. Κόρες. Δύο κόρες. Τρεις. Δύο. Άκου τώρα. Μπες στο ίντερνετ και δεν σε παρακαλώ. Για να το, ο για Λότ πόσες κόρες είναι είχε. Για να δεις τι σημαίνει. Όταν λοιπόν αυτή η Πεντάπολη, διότι η πόλη ήταν πέντε, δύο ήταν τα Σόδωμα και τα Γόμερα, αλλά είχε και άλλες τρεις πόλεις μέσα. Μάλιστα. Και αυτές τις οποίες θα καταλάβει σήμερα οι αρχαιολογικοί καπάνοι των Εβραίων ψάχνουν να τη βρουν και βρίσκουν μόνο αλάτι. Αλάτι. Μόνο αλάτι. Λοιπόν, μάλιστα, όταν εμφανίστηκαν στη Σάρα για να τη δώσουν το μήνυμα ότι πρώτο θα γεννήσει παιδί και τους λιδόρισε, επειδή ήταν υπέργυρη και αυτή και ο Αβραάμ. Ο Χρήστος που μπήκε στο ίντερνετ, δύο οι κόρες του Λότ. Τρεις κόρες. Άντε πάλι, πες και τα ονόματά της, δεν δες τις έχεις πέρα. Δεν θα θυμάμαι το, ότι είναι τρεις κόρες. Όχι, δεν είπα εσένα, κύριε. Τη γέννησε, θα το δεις. Δύο! Γιατί δηλαδή, δεν γίνεται να κάνεις κάποιο λάθος. Δύο ήταν. Δύο κομμάτια ήταν. Τις θυμάμαι και από τη βίβλο που λέμε τα έργα. Οι αριθμοί δεν κάνουν λάθος, άκρος. Πώς ήταν όταν η Σάρα είπε, αν είναι 100 πιστοί, γιατί να καταστρέψεις την πόλη. Η Σάρα το είπε. Ναι, αν είναι 100 λέει, δεν την καταστρέψουμε, λέει άγγελε. 50 του λέει, ούτε λέει 50 θα την καταστρέψουμε. 10, ούτε λέει 10. Αν είναι 5. 4. 5 του είπε. Α, είπε ούτε 5 λέει, θα την καταστρέψουμε. Και πήγε οι άγγελοι. Μάλιστα. Και στην είσοδο της πόλης που έμεινα λένε το Λότ πάρτισε την οικογένειά σου και φύγε. Αλλά δεν θα γυρίσετε πίσω να δείτε τίποτα. Μάλιστα. Και ενώ οι κόρες και ο Λότ φύγανε, η γυναίκα έκατσε και είδε. Και εκαταστράφει η πόλη. Όταν αυτός κατέλαβε, ο Λότ δεν είναι απόγεινα μεταλλιστής. Όχι. Όταν κατέλαβε την πόλη ο Μωάμεθ, πού εγκατέστησε το αρχηγείο του? Την Κωνσταντινούπολη όταν την κατέλαβε. Ναι. Ξέρω... Μέσα στην Αγία Σοφία. Μάλιστα. Και ξαφνικά τι έγινε μέσα στην Αγία Σοφία? Βγήκε ένας άγγελος και ένα χέρι με πέντε δάκτυλα. Τι βγήκε? Ένα χέρι. Τρομοκρατήθηκε επειδή η μητέρα του ήταν χριστιανή. Η μητριά του. Ναι, η τροφός του. Όχι, τροφός του, μητριά του. Λοιπόν, η Μάρα Ιμπράγκοβιτς, τα είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Και προσπαθούσε να βρει άκρη. Τότε του λέει ένας από τους εξωματικούς, έχω λέει ένα στο μαγειρίο, τον λυπήθηκα, λένε Ρωμιός, δεν το σκότωσα. Αλλά το βλέπω όλο γονατισμένος και προσεύχεται. Του λέει φέρ' τον εδώ. Το βάζει στην Αγία Σοφιά μέσα και το δείχνει. Λέει τι είναι αυτό, λέει δεν γνωρίζω. Θα μου δώσεις, λέει, την άδεια να πάω στον απέναντι λόφο της Αγίας Ελλήνης τον προσευχηθώ. Και το επέγραψε ένα βουλοκαίρι. Το βουλοκαίρι αυτό βρίσκεται στη Μονή Βίρων του Αγίου Όρους. Ένα χρυσό βουλό, συγγνώμη για το βουλοκαίρι. Για να έχει την άδεια να μετακινηθεί, μην τον σφάξουν εκεί τα φουσάτα του. Ναι. Γιατί επί καμιά εβδομάδα σφάζανε μέσα στην τρεις μέρες, κύριε. Λοιπόν. Τρεις μέρες. Και πήγε απέναντι. Έτσι ήταν ο νόμος τότε. Έτσι και ναι, δεν παραδοθείς επί τρεις μέρες και τη σταματήσανε οι Τούρκοι στις 2:30. Σας δώσανε και 12 ώρες. Και πήγε στην Αγία Ειρήνη και επέστρεψε και του λέει του Μάμεθ. Ναι. Ότι το χέρι είναι της Παναγίας. Παναγίτσα μου, ανατρέχεσαι. Έφυγες κύριε Βασίλη, πάμε στις επόμενες. Έφυγες. Εντάξει, φτάνει. Διαφωνώ. Διαφωνώ, δεν καταλαβαίνω. Μου είχετε κάνει, Γιώργος Μπαϊράμης είναι έτοιμος να μας απογειώσει. Θα παίξει ο Πασχαλάκης σήμερα. Τι ξέρεις, για δεν ξέρεις. Σε ρωτάμε και κάνεις την κορόιδα. Δεν ξέρεις, θα παίξει η Χριστάρο Πασχαλάκης σήμερα. Όχι, ορίστε. Έχουμε καμιά γραμμή, έχουμε. Ορίστε. Καλημέρα. Γεια σου Λεβέντη μου. Γεια σου Γιώργο, με εδώ Τάσος. Γεια σου Τάσο. Λοιπόν, άκου φίλε. Τώρα πήρε ο κύριε Βασίλης και από εκεί που μιλούσαμε για ένα θέμα πολύ σοβαρό, το παντικό, το ποδοσφαιρικό κτλ. Πήγαμε στα θρησκευτικά. Εντάξει, λοιπόν τα θέματά σου.
Ο πρόσφυγα, αλλού θέλω να το πάω. Αλλάζω, κύριε Βασίλη. Τα θεωρώ σημαντικότερα ακόμα, αλλά φύγαμε λίγο απότομα. Εντάξει. Για τα θρησκευτικά θέματα θέλω να πω το εξής. Και λίγο θα πω κάτι για ψηλά προσωπικά, Γιώργο. Τα θρησκευτικά θέματα δεν μπορούμε να πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο, σαν να θέλουμε να κάνουμε το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες, σαν να θέλουμε να κάνουμε το γύρο του κόσμου σε μία ώρα. Χαώνεται ο κόσμος και μπερδεύεται. Δεν μπορεί να πετάμε πληροφορίες από εδώ και από εκεί. Γενικά όμως είδα τις ερωτήσεις που έβαλε εσύ προσωπικά στον Βασίλη και τι έχω καταλάβει για σένα. Επειδή είσαι λαμπρή προσωπικότητα ως προς αυτό που θες να μάθεις, ως προς τη γνώση, θέλεις, αλλά και να σε ένα μεγάλο λάθος. Τον Χριστό που αγαπάς πολύ, ποτέ δεν τον μελέτησες. Αυτό σε τι σε απόθυσε. Και δεν ξέρεις σημαντικά πράγματα. Ενώ ξέρεις τόσα άλλα από ιστορικά, το ένα, τ' άλλο κτλ. Για τον Χριστό που τόσο αγαπάς, δεν μελέτησες καθόλου. Είσαι αμελέτητος. Αυτό. Τι με αυγάρε. Αυγά είμαι και με αμελέτητα. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, άκου τώρα. Αυτό όμως έχει μια τεράστια δικαιολογία. Σε οδήγησε η Εβραιολαχνία των θρησκείων, όχι μόνο της Ορθοδοξίας, και όλων των υποδιαιρέσεων είτε και αιρέσεων, που μας κατσικώσανε την Παλαιά Διαθήκη σαν εισάξιο κομμάτι στην Αγία Γραφή. Αυτό λοιπόν εσένα σε απόθυσε, εσένα σε ενδιαφέρε μόνο η Καινή Διαθήκη, και έχω να πω πολύ σωστά, την οποία βέβαια δεν μελέτησε για το πρόβλημά σου. Εγώ λέω πολύ σωστά σε ενδιαφέρει η Καινή Διαθήκη, διότι όποιος μελετήσει και ερευνήσει την Καινή Διαθήκη από αρχή μέχρι το τέλος και επί πολλά χρόνια και με πολύ, θα δει ότι του αρκεί. Σαν να μας λένε και η δική μας η Εκκλησία και όλοι ότι δεν σας φτάνει να μάθετε για το Χριστό και την Καινή Διαθήκη, τις επιστολές των Αποστόλων, του Τρίτου Χριστού κτλ. Θα έχετε κενά αν δεν διαβάσετε την Παλαιά Διαθήκη. Μέγα, τεράστιο σφάλμα και μια τεράστια επιτυχία των Εβραίων που μας κατοικώσαν τη δική τους μυθολογία, όπου υπάρχει ένα είδος θεογνωσίας, όπου σε πολύ μεγαλύτερο και καλύτερο βαθμό υπήρχε στην αρχαία τη δική μας μυθολογία. Ωραία. Άρα τι λέμε στον κόσμο. Εγώ τι λέω, προσωπική άποψη. Δεν χρειάζομαι την Παλαιά Διαθήκη για να ολοκληρωθώ ως προς το θρησκευτικό μου φρόνημα, ως προς την ενωσή με τον Χριστό και ως προς αυτό που αποζητά η θρησκεία. Τελειώνω εδώ. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω μια μεγάλη θρησκευτική εκπομπή που δεν θα χαωνόμασταν, που λίγο θα βοηθούσαμε τον κόσμο να τα βάλει τα πράγματα απ' έξω. Όχι, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς τον κόσμο σε τέτοια θέματα. Απ' έξω, απ' έξω θα τα περνάμε. Είναι πολύ ωραίο, ποδοσφαιρικό τώρα, έτσι. Πάμε. Είπες κάτι ωραίο. Υπάρχει μια παρεξήγηση στον κόσμο. Τι είναι ομάδα, τι είναι ποδοσφαιρική ομάδα. Λίγο λαός, λίγο πρόεδρος, λίγο το ένα, λίγο το άλλο κτλ. Δεν είναι τίποτα λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Ένα είναι μια ομάδα. Ο λαός του και τίποτα άλλο. Συμφωνώ απόλυτα. Μόνο ο λαός. Γι' αυτό βλέπεις μεγάλες ομάδες όπως ο Άρης. Είναι μεγάλες όχι από τους τίτλους που δεν έχει. Τώρα μην μιλάμε για πολεμικούς τίτλους κτλ. Όσο για το λαό του. Γι' αυτό μπορείς και έκανε θαύμα. Ποιο θαύμα. Κέρδισε λέει Ατλέτικο. Έδινα τον Αρούλης τώρα έτσι. Γιατί έχει μεγάλο λαό, μεγάλη άβρα που τον όφησε εκεί. Ο ΠΑΟΚ. Κέρδισε την Άρσεναλ εκεί μέσα. Προκρίθηκε. Που πήρε τον Ντάμπι στην Αγγλία. Είναι σαν να λέμε σήμερα. Να αποκλείσει η Λίβερπουλ, αν είναι δυνατόν. Ο λαός του τον όθησε εκεί. Ούτε λεφτά είχε, ούτε τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην μπερδεύονται ο κόσμος με λαό και προέδρους και τα λοιπά, θα δώσω ένα τεράστιο παράδειγμα για μένα του πιο συμπαθή λαού, και ας είναι παοξής, ακόμη και στους παοξίδες, του πιο υποδειγματικό λαό της Ελλάδος, που ξέρετε ποιος είναι κατά τη γνώμη μου, Γιώργο, του Πανιωνίου, οι Πάνθυρες, οι οποίοι ενώ έχουν τον Δάρα τον πρόεδρο, ο οποίος είναι του Μαρινάκη υπάλληλος, ενώ έχουν τόσα οικονομικά προβλήματα και είναι έτοιμοι να πέσουν β' εθνική, εντούτοις δεν σκύβουν το κεφάλι, βρίζουν χορό το Μαρινάκη και πιέσανε τους παίχτες τους να μην κάνουν τίποτα ύποπτο και για αυτοί μόνοι τους πήραν το χ από τον Ολυμπιακό. Αυτή λοιπόν η φύλαθλη είναι ο Πανιώνιος, είναι ο Πανιώνιος ιδίως, αυτή ομάδα είναι αγαπό του Πανιωνίου και ας είναι ο Δάρος αυτή τη στιγμή, σήμερα υπάλληλος του Μαρινάκη, αύριο δεν θα είναι κάποιος τέτοιος, διότι αυτοί παρόλες τις δυσκολίες είναι έτοιμοι να πέσουν βίντεο εθνική. Έλα, ο Πανιώνιος είναι η πιο ιστορική, δηλαδή από τις μεγαλύτερες ομάδες που έχει βγάλει η Ελλάδα και έχει βγάλει και τους μεγαλύτερους παίκτες. Είναι μαζί μου Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που δεν πήγαν ποτέ βίντεο εθνική. Όλος αυτά ξόδεται. Λες να το σώνει η αξία του σαν ομάδα. Όχι, η άβρα του λαού του είναι πολύ μεγάλος. Μόνο ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Πανιώνιος είναι οι ομάδες που δεν πέσανε β' εθνική.
Ο Πανιώνιος έχει πέσει β' εθνική, ρε Τάσο. Όχι, κι άλλος μου το λέγε, το έχω ψάξει, ψάξει στο ίντερνετ. Όλοι έτσι νομίζουν, όλος το παραστάκι ήταν. Και λέω, λέτε, έχω δίκιο, ρε παιδιά, έχει πέσει καμιά φορά. Το ψάξα και δεν το βρήκα. Αν κάποιος θέλει να με διορθώσει με στοιχεία, με διορθώσει. Ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι οι ομάδες που δεν έχουν πέσει. Α, συγγνώμη, τον Παναθηναϊκό δεν τον είπα. Σωστά. Ναι. Σωστά. Αυτό ο Πανιώνιος έχει πέσει, Τάσο, μην επιμένεις, το ξέρω. Το Πανιώνιο, όχι. Έχει πέσει. Τέρας, κόφτον. Κόφτον! Έχει πέσει! Μπες στον άρα εκεί πέρα. Ποιες ομάδες έχουν, δεν έχουν πέσει. Μπες εκεί. Ορίστε ο επόμενος. Γεια σου Γιώργο. Έλα Δημήτρη, έλα Δημήτρη. Έλα Δημήτρη. Λοιπόν, σε όλους τους συνοκράτες ένα πράγμα θέλω να πω. Ποιους όλους τους? Συνοκροατές, συνοκροατές. Συνοακροατές, δηλαδή μάλιστα. Ακροατές μας. Ένα πράγμα θέλω να πω. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, στο δίκαιο σου πάνω, ποιος δεν θα συμφωνήσει, ρε Δημήτρη? Και εσένα. Και εγώ τι, εγώ συμφωνώ γιατί έχουμε ίδιες απόψεις. Είμαστε ρομαντικοί, αλλά όσοι μας νομίζουν ότι είμαστε και κουτί, κάνουν μεγάλο λάθος. Φοβού τους ρομαντικούς και δώρα φέροντας. Ποιος το είπε αυτό? Τέλος πάντων, τι αρχαιολόγος είσαι, για ένας τρώας το είπε αυτό, ένας μάντης τρώας. Δαναούς είπε. Καλά, εγώ τι είπα, ρομαντικούς. Όλα τα άλλα ήδη. Εγώ θέλω να θυμίσω σε όλους τους συνακροατές μας κάτι που υπάρχει στην Ιλιάδα μέσα. Ποιο, βρε? Σε σχέση με τον Παλαμίδη. Ο Παλαμίδης ήταν η μεγαλύτερη μόνη του Τροϊκού πολέμου. Και ο Οδυσσέας ήταν κοπριά σκέτη. Αυτός κατηγόρησε τον Παλαμίδη και τον λιθοβολήσανε. Γιατί δεν μπορούσε, μπράβο, να τον φτάσει στην αξία του. Μπράβο, και τον κατηγόρησε για προδοσία. Ναι, αλλά την προδοσία την έκανε ο ίδιος ο Οδυσσέας. Δεν πρόδωσε, πήρε χρυσό και το κρύψε. Όχι, έκανε την πουστη... Συγγνώμη. Ναι. Και κατηγόρησε τον Παλαμίδη, ναι, ότι αυτός το έκανε. Έκανε τι έκανε, πήρε χρυσό, το έκρυψε. Επειδή πήρε χρυσό, το έκρυψε στη σκηνή του Παλαμίδη και έβαλε να το ψάξουν, ναι, μετά. Αυτό λέω. Παπά, δηλαδή, παπά, κόφτον. Μας πεις για τον Παλαμίδη. Με ποιο, εντάξει, μπορεί στον κύριο Βασίλη να μην μιλάω. Για δεν ξέρω από πολλά πράγματα θρησκευτικά. Και λέω, αγαπάω τον Χριστό για τον λόγο και δεν ψάχνουμε. Αν μας μιλείς για Ελιάδα, σε κομματιάζω. Παπά, καλά σε κάνει ο Πασχάλης. Έχουμε καμιά γραμμή? Ορίστε. Γιώργο. Έλα. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Καλώς τον. Ήθελα να βγω σε την παράδειση με τον πρώτο τελευταίο, αλλά δεν μπόρεσε να βγω. Ποιο, τον Τάσο? Αυτός που έλεγε, λέτε κάτσατε σε ουζερί και πίνατε ούζο, μισή ώρα μιλούσε. Ποιο να λέτε? Εντάξει, λέει ο κύριο Βασίλη. Κύριε Βασίλη, ο κύριο Βασίλης είναι αγαπημένος. Εγώ δεν είμαι ο Διαμαντή, μ' ακούς? Ναι, ναι. Εγώ Ιταλικέρης, είμαι Διαμαντή με λένε. Γεια σου Διαμαντή. Λοιπόν, επειδή υπάρχει ας πούμε μια φαντασία στους ανθρώπους και θέλουν να πιστεύουν ας πούμε στον Ιαχβέ Μαμαέλ Θεό. Εγώ δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι η θρησκεία αυτή είναι αθελληνική, δεν είναι ελληνική θρησκεία. Και λέω το εξής. Είναι δυνατόν να λέει κατά ονούση και εικόνα και εγώ να πεθαίνω, να με διώχνει η φύση κάποια μέρα. Αυτός ο Θεός που πιστεύουν αυτοί δεν θα πεθάνει ποτέ να γλιτώσουμε εμείς. Πάμε παρακάτω. Ήθελα στον ίδιο να κάνω ερωτήσεις, αλλά δεν μπόρεσα να βγω σε την παράθεση. Περιμένω εδώ περίπου. Πεθαίνεις όμως, αλλά πηγαίνεις σε έναν καλύτερο κόσμο, ρε Διαμαντή. Αδερφέ, τα κυρίαρχα στοιχεία, φίλε Γιώργο μου, ξέρω ότι είσαι Ταλικέρης, είμαι κι εγώ. Εγώ δεν είμαι Ταλικέρης, ρε. Ήσουν, είναι εμπόριο, έκανες μεταλλίκες. Φόρτωνα φρούτα στις Ταλίκες. Μεταφορές, ναι, κάνα. Όχι, δεν έκανα μεταφορές, είχα εργοστάσιο που παρήγαγε προϊόν για Ταλίκες. Φρούτα. Φρούτα, είχα όμως. Ήξερα πάρα πολλούς Ταλικέρηδες, κάθε μέρα φόρτωνα 10 αυτοκίνητα. Και ρωτάω εγώ τώρα. Ρωτά. Ο Έλληνας έχει ιστορία 1659 χρόνια. Όχι. Όχι. 1659 χρόνια έχει
μετά από 350 χρόνια αφού τον καθάρισαν τον Χριστό αυτοί οι ευρωχριστιανοί, οι οποίοι σήμερα στην Ελλάδα είναι το 83%, είναι ευρωχριστιανοί, είναι Εβραίοι και δεν το γνωρίζουν, γιατί Εβραίος δεν είναι έθνος, δεν είναι φίλοι, είναι θρήσκευμα, εβραϊκό λόμπι. Αυτοί οι οποίοι διευθύνουν αυτή την εικόνα είναι οι Ραβίνοι και οι Σιώνες. Εάν δεν γνωρίζει την ιστορία, ο Χριστός ο ίδιος όταν πήγε στο Καζμίρ και τον μιλήσανε για τον Θεό τους, απ' τη Χαβέη. Ποιο Καζμίρ, ρε, πού μας πας ρε Νταλικέρι, άντε έφυγες. Πήγες στο Καζμίρ, φάγαν τον Χριστό, κάναν, δείξαν, τι κάνατε θεοκρατική την εκπομπή. Τι γίνεται θα παίξει ο Πασχαλάκης. Όχι. Τι έχουμε τίποτα εκεί πέρα. Βρήκαμε για τον Πανιόνιο εδώ, ο Γιώργος Μπαϊράμης. Δύο φορές, ακούς Τάσο. 91-92-95-96 ήταν τα παιδιά εδώ. Σεζόν, έτσι. Και 95-96. Δύο φορές. Στο λέμε μία δεν το καταλαβαίνεις. Στο λέμε δεύτερη δεν καταλαβαίνεις. Παίρνει ο άλλος μας λέει για τον Παλαμίδη. Και εκείνος δεν καταλαβαίνει. Πιο μπροστά του λέμε του άλλου νου του κ. Βασίλη, δυο κόρες είχε ο Νόε, τρεις αυτός. Ο Λότ. Ο Λότ. Δεν καταλαβαίνετε ότι εδώ στο Λίμπερο υπάρχουν οι άνθρωποι που ξέρουν κάτι παραπάνω. Δεν είμαστε κενοί κύριοι και τα παιδιά μας, τα νέα τα παιδιά που βγαίνουν, ο Χρήστος ο Γιωβάνογλου και ο Μπαϊράμης ο Γιώργης, τακ τουκ τα βρίσκανε, το ίντερνετ τώρα. Έχει γρηγοράδα. Δεν παίζει ο Πασχαλάκης. Ποιος θα βάλετε πάλι? Ζεύκοβιτς. Δεξιά. Τον Μάτος. Δεν το δώσε καμιά ανάσα αυτό να. Τι έγινε, συμβόλαιο τον ετοιμάζετε, καινούριο. Υπάρχει η ρήτρα στο συμβόλαιο, δεν φταίμε εμείς. Τι ρήτρα υπάρχει, ποιος την έβαλε εγώ? Όχι. Τι λέει η ρήτρα? Ότι άμα παίξει 25 αγώνες. Ναι. Σε αυτό ανανεώνεται για άλλο ένα χρόνο το συμβολό του. Νομίζω ότι αξίζει ο Μάτος. Έτσι. Δώστε τον ένα χρόνο ακόμα. Και είναι από τους παίκτες που θα περάσουν στην ιστορία με το ΑΕΤ, το πρωτάθλημα που πήρανε. Και έτσι, τα τρία κύπελα. Και έχει βγάλει το ψωμί του όσο λίγη ο Μάτος. Θα συμφωνήσουμε. Το Βαρέλα πει, έχετε καμιά αυτή, καμιά πρόταση από κανένα Αφγανιστάν, από κανένα αυτό, από... Τίποτα, Μιράτα, Τούρκοι, Ρουμάνοι, Κινέζοι, γιατί κανείς δεν το θέλει. Ναι, εγώ δεν ξέρω. Τι ξέρεις εσύ, ότι σε σφαίρι ξέρετε. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, κύριε Γερό. Σέντερ μπακ, ποιοι θα παίξουν? Ο Έγκασον με τον Κρέσπο. Το Βαρέλα και δεν τον βάζετε? Γιατί ο Έγκασον είναι σε καλή φόρμα. Α. Ή εκτός άμα φύγει κάποιος, θα βγει ο Κρέσπο. Αν και δεν νομίζω να βγει ο Κρέσπο, άρα. Ο Κρέσπο βγήκε στην καλύτερη δεκάδα του πρωταθλήματος. Έχει κάνει μετά, μόλις μπήκε ο Ίγκαρσον, έχει κάνει επικούς αγώνες. Έχει επικούς. Έχει νομίζω ο Κρέσπο 40 παιχνίδια συνεχόμενα, κάτι τέτοιο διάβασα. Εγώ ξέρω ότι στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς ο Βαρέλα και ο Κρέσπο κρεμάσαν τον Πασχαλάκη. Γίνανε τι, ένα αποκλειστή και από τον Άγιαξ και από τη Σλόβαν. Ναι. Κάνανε εγγέλες χοντρές με Άρη, με Παναθηναϊκό, με αυτά και τα λοιπά. Αλλά? Αλλά μπήκε το βουνό μέσα, το λιοντάρι να πούμε, το πεινασμένο, γιατί αυτοί ήταν και οι δυο χορτάτοι και ήταν στα Χαχά και στο Χουχού και θυμάσαι τραυματίας που πήγε στη Μύκονο. Ο Βαρέλα, τι τα ξέχασες, τι γελάς. Τραυματίας λέει, πονάει μέση μου, πάμε στη Μύκονο τώρα που έχουμε να δούμε. Κάτσε ρε, πονάει, μπάς περιπτώσει. Ο Κρέσπο ανέβηκε με τον Ίγκερσον. Και είναι εκπληκτικός. Γεγονός. Βουνό. Έτσι τον ήθελα από την αρχή. Βουνό το δικό. Γιατί τον προπονητή σας, αυτόν τον παπά, τον είπε ένας εκεί στην Ολλανδία που τον βρήκε. Τι καπέλο είναι αυτό που φοράς. Ο κομπάνι ο προπονητής Άντερλεχτ. Πρώην προπονητής Άντερλεχτ. Τι ακριβώς έγινε, Χρήστο μου? Σε εκείνο το φιλικό ο κομπάνι ήταν και παίκτης αλλά και προπονητής. Μάλιστα. Είχε αναλάβει έτσι ένα περίεργο ρόλο στην Άντερλεχτ και είπε στον το ρώτησε ο Φερέιρα, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, πώς βλέπεις να διαχειριστούμε την κατάσταση. Και του λέει πρώτα απ' όλα πρέπει να βγάλετε το καπέλο Champions. Μάλιστα. Double, τι φορούσε? Το double. Το double. Τελείωσε, αυτά φύγανε. Πρέπει λέει να συμπεριφέρεστε σαν να έχετε πάρει τίποτα. Μου κάψατε όλους τους παίκτες. Παπάδες. Παπάδες. Αφήσατε τον Μπελκίνιο αυτή την καψούρα των παοξίδων. Θα παίξω Πέλκας. Θα παίξει. Θα παίξω, άντε θα να τον δω.
Άντε να το δω το παλικάρι. Αριστερά, Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης, θα το βάλετε το Γιαννούλη, δεν βάλεις κανένα. Εννοείται, θα παίξω Γιαννούλης. Αυτό είναι, θέλουν να τον πουλήσουνε. Γιατί να μην τον πουλήσουν. Δεν πωλείται ο Γιαννούλης. Δεν πωλείται, μπράβο. Δεν πωλείται. Μπράβο, Χριστάρα μου. Τίποτα δεν πωλείται. Παίκτης κάνει 50 εκατομμύρια. Δώσε μετά μου. 3 χρόνια 50 εκατομμύρια θα κάνει. Μια χρόνο θα παίξει στο Champions League ΠΑΟΚ. Θέλω μια 50 και μετά. Ναι, τον πάμε και στο αεροδρόμιο. Έτσι. Αλλά άσε με να το χορτάσω, ρε παιδί. Ναι, πώς είσαι καψούρης με την κοπέλα και σου, την κοπέλα σου, την πολιορκής 3 χρόνια και στο τέλος σου κάθεται μια φορά και φεύγει. Όχι. Δεν τη χορταίνεις. Μία ίσο καμία, δεν λένε. Πώς θα γίνει αυτή η νύχτα μέρη που θα είμαστε μαζί, θα φύγω μακρι. Βάλτε μου αυτό το τραγούδι να κλείσουμε. Θα προλάβω. Θα προλάβεις, έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά. Θα φάμε και τον Μπαϊράμι 5 λεπτά. Χρωστάμε και δύο break. Χρωστάμε και δύο break. Πόσες ώρες έχεις η εκπομπή? 3 ώρες ο Μπαϊράμις. Μια χαρά. Να το βάλει. Θα πάρει. Λοιπόν, πάμε στα χαφ. Μίσιτς με Ντόγκλας, ο οποίος επανέρχεται. Αυγουστίνο. Αυγουστίνος. Με τον Αυγουστίνο. Μίσης με Αυγουστίνο. Μην τυχόν το σπυράξει αυτούς τους δύο. Σέφαγα. Τρίτον, θα βάλεις κανέναν εσίτη εκεί? Όχι. Όχι τον εσίτη. Με δύο θα παίξω. Γιατί? Ποιον θα βάλεις εκεί τρίτον? Θέλω επίθεση, δεν θέλω άμυνα. Ωραία. Θα παίξω με Μίσιτς και Ντόγκλας. Ναι. Και Πελκίνιο. Και Πελκίνιο. Τρίτος Πελκίνιο. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Δεξιά Λιμιό. Λιμιός δεξιά, αριστερά. Μπίσεσβαρ. Πρόσεξε τι μου πεις. Μπίσεσβαρ. Από την αρχή θα το βάλεις? Ναι. Το Μπίση. Το αξίζει. Έχτε, την άλλη φορά τον έβαλες και είχε πάρει τις ανάσεις του, έβγαλε μάτια. Ναι. Πάλι από την αρχή. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Συμφωνώ. Μπροστά. Σβιτεύσκι. Σβιτεύσκι. Τον άλλο τον έχεις κάψει. Το Τζούμπα. Ναι. Δεν έπρεπε να βρεις έναν τρόπο να παίζει κι αυτός? Έπρεπε. Έπρεπε. Τον άλλον, ποιον? Το που λένε μου, του Ζαμπά. Ο Ζαμπά είναι τραυματίας. Αφού τον πήγες και έπαιζες στο Βρωμοχωριό. Με στο Βάλτο. Τον παίκτη που κάνει 100 εκατομμύρια. Ωραία, γουφάλα, καζατζίτη. Ωπα, από κλάμα. Άκου, άκου. Δεν γινόταν χωρίς αυτό το α. Όλο. Πόνο, ρε φίλε. Κατέστρεψε μια Ελλάδα ολόκληρη. Δώσ' τα αγόρι μου, για Στελάρα. Εδώ είμαστε, ένας απλός παρατηρητής με τον Γιώργο Συρίγο και τον Χρήστο Γιωβάνογλου. Η εκπομπή έφτασε στο τέλος. Γιώργος Μπαϊράμης ακολουθεί. Τρεις ολόκληρες ώρες βουνό θα σας ετοιμάζει τέρας ύψους. Βουνό. Κτίνος. Ογκόλυθος πραγματικός. Έτσι. Κτίνος όγκου. Να είστε καλά. Να περνάτε καλά. Να και να προσέχετε τον εαυτό σας. Να προσεύχετε να έχετε την υγεία σας. Γιατί αν έχουμε την υγεία μας, ναι, μπορούμε να βρούμε και δουλειά. Οπότε έχοντας δουλειά, υγεία. 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 Δουλειά. Υγεία. Δουλειά. Ναι. Έχουμε και λεφτά. Μπορούμε να βγάλουμε. Μπορούμε να βγάλουμε. Όχι, έχουμε. Μπορούμε, ναι. Γιατί υπάρχουν δουλειές που μπαίνεις και μπαίνεις και μέσα. Σωστό. Οι άλλες που μπαίνεις σε δίνουν 3 εκατοστάρικα. Αυτά τα τέρατα που έχετε να σας κυβερνάνε. Αχ, εγώ να πούμε το Γιωργάρα να πούμε εκεί πέρα και θα σας ξυγιόταν έτσι. Οπότε έχοντας λυμμένα τα θέματα υγείας, εργασίας και το οικονομικό, τότε ο έρωτας είναι μια εύκολη υπόθεση. Μπιμπείτε γιατί χανόμαστε. Γεια σας. Χαίρετε.